Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, πρόεδροι των κοινοτήτων που είστε εδώ, αγαπητοί συνδημότες, την Παρασκευή όλες και όλοι χαρήκαμε και καμαρώσαμε για την επιτυχία της συντοπίτισσάς μας, αθλήτριας του ναυτικού ομίλου Μυτιλίνης, της Μιλένας Κοντού, που μαζί με τη συναθλήτριά της, τη Ζωή Φίτσιου, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που είναι ένα επιστέγασμα προσπάθειας ετών, δουλειάς και των δύο κοριτσιών και των προπονητών τους, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φυσικά της εθνικής ομάδας. Και τη συγχαίρουμε και ευχόμαστε να αποτελέσει ένα σκαλί, ένα βήμα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και ακόμα περισσότερα μετάλλια σε Ολυμπιάδες. Για τον τόπο μας είναι ανδιαφισβήτητα μία ιδιαίτερη και σημαντική στιγμή. Δεν είναι λίγες και λίγοι οι αθλητές που κατάγονται από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο και έχουν γνωρίσει διακρίσεις είτε σε ατομικό επίπεδο είτε ως μέλη συλλόγων στα αθλήματά τους. Όπως δεν είναι και λίγοι τοπικοί σύλλογοι που μας έχουν γεμίσει χαρά και περηφάνεια με την πορεία τους. Το Ολυμπιακό μετάλλιο, ωστόσο, παραμένει υπέρτατη διάκριση για κάθε αθλητή. Μια διάκριση που η Μυτιλινιά αθλήτρια, η Μιλένα, πέτυχε για πρώτη φορά μετά από το χρυσό μετάλλιο του Ολυμπιονίκη μας του Κώστα του Κεντέρη και το χάλκινο μετάλλιο της Κλέλιας Πανταζής στους Ολυμπιακούς Αγώνες περισσότερο από 20 χρόνια πριν. Είναι μια διάκριση για την οποία θεωρώ πως όλες και όλοι συμφωνούμε ότι ως Δήμος Μυτιλίνης πρέπει να την τιμήσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, με το κλείσιμο αυτής της τοποθέτησης, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εξισοδοτήσει τη Δημοτική Αρχή ώστε να οργανώσει την υποδοχή που αρμόζει στην Ολυμπιονίκη μας, όταν με το καλό ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει για το πρωτάθλημα κάτω των 23 και επιστρέψει στη Μυτιλίνη. Επιπλέον, και πάλι στο πλαίσιο των τιμητικών ενεργειών, προτείνουμε να προχωρήσουμε στη σχετική διερεύνηση και διαδικασία ονοματοδοσίας, οδού, χώρου ή εγκατάστασης που θα λάβει το όνομα Μιλένα Κοντού. Στο μήνυμά μου προς τη Μιλένα και τη Ζωή σημείωσα πως φέρουν το γλυκό βάρος της ευθύνης να αποτελούν πρότυπο για κάθε παιδί που ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Εμείς ως αυτοδιοίκηση όμως φέρουμε την ευθύνη να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε περισσότερα παιδιά και όχι μόνο να έρθουν κοντά στον αθλητισμό και φυσικά να μπορούν να ακολουθήσουν αντίστοιχα επιτυχημένη πορεία. Ειδικά για το άθλημα σκοπηλασίας, ήδη από το ξεκίνημα της θητείας μας, σε συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με τη Μιλένα και τους προπονητές της και την οικογένειά της, συζητήσαμε τα ζητήματα που υπάρχουν και πώς μπορεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να συμβάλλει στη διευθέτησή τους. Ως Δήμος Μυτιλίνης θα προχωρήσουμε σε σχετικές ενέργειες για προμήθεια ειδικού αθλητικού και προπονητικού εξοπλισμού για το ναυτικό όμιλο Μυτιλίνης φυσικά, αλλά να μην ξεχνάμε και το άλλο σωματείο της σκοπηλασίας, το νέο Λοπαμφύλων, αλλά και παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις και στον κόλπο Γέρας, στα Θέρμα και στη σκάλα Παμφύλων και εδώ στο ναυτικό όμιλο, ώστε να μπορούν να βελτιωθούν σχετικά. Οι ενέργειες αυτές αφορούν το άθλημα της σκοπηλασίας. Οφείλω ωστόσο να επισημάνω ότι ως Δημοτική Αρχή είμαστε δίπλα και στα υπόλοιπα αθλήματα και μεριμνούμε για την ενέργεια δημιουργία νέων ή τον εξυγχρονισμό υπάρχουσων εγκαταστάσεων. Και σήμερα, σε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εντάσσουμε στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλίνης το νέο κολυμβητήριο στα Θέρμα, για το οποίο στις 11 Ιουλίου εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τη χρηματοδότηση ύψους 4.900.000 ευρώ. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, που βοήθησε σημαντικά σε αυτό, όπως και τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος όταν επισκέφθηκε το Δημαρχείο και τον ενημερώσαμε σχετικά, αμέσως έδειξε ενδιαφέρον. Το κολυμβητήριο εντός λίγων ημερών, μετά από και τη σημερινή φαντάζομαι έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και τις σχετικές εγκρίσεις
των αποφάσεών μας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου δημοπρατείται. Αυτά θα ήθελα να πω, Πρόεδρε. Νομίζω αν χρειάζεται κάποιο ψήφισμα σε σχέση με το να τιμήσουμε την Ολυμπιονίκη. Ναι. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, προσήλθαν Αλεξίου, Γιώργος, Βάλασης, Παναγιώτης, ο Φραγκόπουλος, ο Κώστας και κάποιος άλλος, ο Γιαννάκας, ναι, Γιαννάκας Νίκος. Λοιπόν, προχωράμε. Ο κύριος Κουφέλος. Για το ίδιο θέμα, κύριε Κουφέλο. Για το ίδιο θέμα. Ναι, εντάξει. Από πλευράς τουλάχιστον της Δημοτικής Παράταξης Νέα Δράση, Νέος Δήμος, εκφράσαμε και εμείς τα θερμά συγχαρητήρια σε αυτά τα κορίτσια τα οποία ανέδειξαν τόσο τη Λέσβο όσο και γενικότερα τον κόσμο, τον αθλητικό κόσμο της Λέσβου. Αλλά σταθήκαμε σε ένα συγγνώμη που οφείλουμε σε αυτά τα παιδιά, ή το γνωρίζει πολύ καλά και ο Δημάρχος αλλά και οι περισσότεροι από εμάς. Είμαστε πολύ εύκολα στο να χειροκροτούμε και να βγαίνουμε φωτογραφίες με τα παιδιά αυτά, αλλά όταν είναι στις δύσκολες μέρες εκεί που πραγματικά δίνουν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να προπονηθούν, δεν βρισκόμαστε κοντά τους. Είδα ότι όντως στη μυρίση διάταξη, όπως είπε ο κ. Στόφας, υπάρχει το θέμα του κολλημητηρίου, το χαιρετίζουμε, αλλά θα πρέπει, και αυτό προτείνω, να γίνει μια συνεργασία με την περιφέρεια. Τουλάχιστον με τον Περιφερειάρχη είχαμε επισκεφθεί το χώρο του ναυτικού ομίλου. Μπορεί ο κύριος Περιφερειάρχης, έχει την ομάδα την κατάλληλη, να φτιαχτούν εκεί πέρα, να βγει μια μελέτη και να φτιαχτούν όλοι οι χώροι εκεί πέρα. Μιλάω για την, συγκεκριμένα για την Κουπηλασία. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που ακολουθούν. Ο ναυτικός ομίλος Μυτιλήνης έχει αναδείξει πάρα πολλούς αθλητές. Και πιστεύω ότι, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Στόφας, θα ακολουθήσουν και άλλες νίκες και άλλα μετάλλια και από αυτά τα κορίτσια, αλλά και από αυτή την γενιά που έρχεται, γιατί έχει αξιόλογα άτομα, αξιόλογους προπονητές και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου είναι εκεί σταθερό. Οπότε, συγχαρητήρια και εννοείται θα είμαστε σύμφωνοι σε οτιδήποτε και για το ψήφισμα ακόμα, και για τις εκδηλώσεις υποδοχής των Ολυμπιονικών μας, αλλά και για τα θέματα για να βγάλει ένα ψήφισμα, αλλά να μείνουμε σε αυτό το πράγμα, δηλαδή να βοηθήσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλοι, αν θυμάμαι καλά, κοπηλατικοί σύλλογοι και στα Πάμφυλα, οι οποίοι διαπρέπουν, βέβαια σε μικρότερα επίπεδα, να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί και να ξαναέρθει στην παλιά έγκλη που υπήρχε η Κοπηλασία, η Ιστιοπλοεία κλπ. Του Ναυτικού Ομίλου και γενικότερα των υπόλοιπων αθλητικών οργανώσεων. Προχωράμε. Ερωτήσεις, κάτι υπάρχει για κάποιες ερωτήσεις? Μετά. Για ποιον? Άλλος. Ναι. Για ποιον? Για? Ναι. Παναγιώτη, κύριε Τσακίρη. Για? Για τη Δημοτική Αρχή, γενικά. Ναι. Κύριε Κοφέλο, κι εσείς. Όχι. Αυγουστίδης. Για ποιον? Μετά τις ερωτήσεις. Ναι, είναι εκπρόσωπος του Ιατρικού Κέντρου. Για τούτα τα θέματα που λέμε τώρα των ερωτήσεων. Όχι, για άλλο θέμα, γιατί έχουμε εδώ πέρα, είμαστε με κάποιους εργαζόμενους της καθαρίσεως. Ωραία, μετά. Μετά. Θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί μετά. Μετά αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, κύριε Φλόρο. Ανατολό, κύριε Πρόεδρε. Θα απευθύνω τα ερωτήματά μου στον συνάδελφο, τον πρώτο της ΔΕΙΑΛ, τον κύριο Βαλεσί, και θα ξεκινήσω από το ένα. Αν μπορεί να μας ενημερώσει η πορεία του έργου, τα δίκτυα της νότιας πόλης, τα 10,5 εκατομμύρια, πού βρίσκονται. Γιατί με την ανάληψη του κατοικόντος σας, το μήνα Ιανουάριο σας ενημέρωσα ότι η υπόθεση έχει πάει στο ελεγκτικό λόγω της θέσης του εργολάβου και θα πρέπει το ελεγκτικό μέσα στο διάστημα των 3 μηνών να εκδώσει απόφαση. Και θυμάμαι τότε ότι σας είπα ότι τρέξτε το λίγο, πιέστε και τα στάσεις, μην φτάσουμε στο όριο της ημερομηνίας και μετά θα παίζουμε σε περιπέτειες και ενδεχομένως και απένταξη του έργου. Δεν ξέρω λοιπόν την εξέλιξη που είναι και αν μπορεί ο κύριος Πρόεδρος να μας ενημερώσει, αυτό είναι το ένα. Άκουσα από τον κύριο Πρόεδρο μια συνέντευξη που έδαινε για εγγένεια θα είναι κάνει στο δίκτυο του Σκοπέλου, σε διάφορα άλλα. Μ' ακούω τώρα. Για κάτι εκεί, ευχαριστώ κύριε Κατζάνε. Πάντα να παρακολουθείτε και σε ευχαριστώ. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα έργα τα οποία σήμερα μπορεί κάποιος να επικαλείται είναι έργα της προηγούμενης διοίκησης. Είτε αυτό αφορά το έργο του, το πρώτο έργο που εντάξαμε μαζί με το διευθυντή της υπηρεσίας τεχνικών, τον κύριο Φιντανή, τον στυλοβάτη, πραγματικά στυλοβάτη της Ορκής Φιντανής, ήταν το έργο του Μολύβου, το δίκτυο. Γιατί εκεί υπήρχαμε τρεις γεωτρήσεις, το δίκτυο ένα λειτουργούσε μόνο δύο και άλλοι ήταν ανεργοί. Με αποτέλεσμα, με το πρώτο συμβούλιο που κάναμε, την πρώτη απόφαση που πήραμε, να κάνουμε ένταξη το έργο αυτό μέχρι σε 20.000. Και ας μην ξεχνάμε, μέχρι που να ολοκληρωθεί το έργο, πέρυσι ολοκληρώθηκε, ξοδεύτηκαν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε βιτία στο Μόλυβο. Επιτέλους λύθηκε. Όπως και το έργο του Σκοπέλου. Άρα λοιπόν κανείς δεν δικαιούται να λέει σήμερα θα γενιάσει το έργο σαν το Παντακό με το Μυστρί, έργα προηγούμενης διοίκησης. Όπως εγώ δεν με δέχεσα ποτέ το έργο της προηγούμενης διοίκησης. Όλοι που αναλαμβάνουμε κάτι βρίσκουμε, κάτι συνεχίζουμε, κάτι εντάζουμε. Εγώ όμως δεν έχω δει μέχρι σήμερα κανένα έργο από αυτή τη δημοτική αρχή, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω. Κύριε Φλόρο, κάνε την ερώτησή σου. Εντάξει, το ξέρουμε ότι η δημοτική αρχή έχει συνέχεια. Λοιπόν, κάνε την ερώτησή να τελειώσει. Άλλωστε, αυτό προβλέπεται. Ερώτηση-απάντηση. Λοιπόν, τέλειωσε την ερώτησή σου τώρα. Η ερώτηση μου είναι η αρχική. Λοιπόν. Πού βρίζω τα 10,5 εκατομμύρια με το δίκτυο της νότιας πόλης. Από εκεί πέρα, τι κάνουμε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τα χωριά. Τεράστιο πρόβλημα την ίδρυψη. Δεν θα μακρολογήσω. Αυτά εδώ. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Όταν εγώ μίλησα για αυξήσεις, όλοι με κατασπαράξανε. Δεν ψήφισε κανένας, ούτε καν από εδώ, ούτε από το δημοτική αρχή της Δυτικής Λεύου. Κανένας. Σήμερα όμως έβαλε και πλάτη, ψηφίσαμε τις αυξήσεις και το αποτέλεσμα σήμερα βλέπω το η δημοτική, ο Δήμος Δυτικής Λεύου σήμερα πήρε άλλη απόφαση να είναι κατά το ραβδιό όταν αυτοί ψήφισαν. Τι συνέβη μέχρι τώρα. Την θα ερώτηση. Θα ερώτηση. Μια απάντηση. Λοιπόν, απάντησα στην πρώτη απάντηση για τα νοτιόχωρα. Τα νοτιόχωρα πήγαν στο ελεγκτικό συνέδριο. Όταν λες κύριε Φλόρο να του τρέξουμε, να προσπαθήσουμε, τι να κάνουμε δηλαδή στο ελεγκτικό. Να πιάσουμε τους δικαστές και να τους πούμε βγάλτε γρήγορα απόφαση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πήγε η διάλεκη. Βγήκε η πρώτη απόφαση που ήταν αρνητική. Προσφύγαμε σε δεύτερο βαθμό πάλι στο ελεγκτικό συνέδριο, όπως προσφεύγουν και οι εμπλεκόμενες εταιρείες. Πριν από 10 μέρες περίπου μας ήρθε εκ νέου η απόφαση, η οποία είναι και πάλι αρνητική. Και τώρα πρέπει να συνεδριάσουμε, αφού περάσει το 15ήμερο που έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ενστάσεις για να πάρουμε την απόφαση του τι θα γίνει ή του τι δεν θα γίνει. Εκεί δεν έχουμε, όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να έχουμε μάλλον καμία παρέμβαση.
Το δεύτερο που με ρωτήσατε, μάλλον που είπατε, είναι ότι είπα να εκτελέσουμε έργα του Σκοπέλου. Προφανώς και είναι έργα της δικής σας διοίκησης, τα οποία ολοκληρώθηκαν. Δεν ξέρω ακριβώς για το έργο του Σκοπέλου αν είναι ακριβώς δικό σας. Πότε ξεκίνησαν οι μελέτες, πότε έγιναν. Ναι, δεν το ξέρω ακριβώς. Ναι, ξέρω ότι τέλειωσε επιμερών μου Παράσχο. Έτσι. Αυτό είπα, ότι την επόμενη μέρα, το είπα στη ρήμη του λόγου μου, ότι θα πάμε να ενώσουμε το Σκόπελο. Δεν είπα να εγκαινιάσω κανένα έργο. Ναι, δεν το δέχομαι. Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Προφανώς οι 6 μήνες που είμαι εγώ, από τον Απρίλιο προϋπολογισμό, και ο φτερωτός Άρης να ήμουν, δεν μπορώ να κάνω ούτε έργο να δρομολογήσω, ούτε μελέτη να κάνω, ούτε τίποτα να κάνω. Και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι, που έχουμε πέσει καλοκαιριό, η οποία για να τελειώνει, επειδή μέθεσε τον προβληματισμό και όλο αυτό που πάει έντεχνα να διηγηθεί από τον έναν από τον άλλον, είμαστε 5 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής, μέχρι να βγούμε από τον πόρτα, σε μια χρονιά που είναι η τρίτη χειρότερη χρονιά της τελευταίας 15ετίας, που είναι full κόσμο, δεν έχουμε πουθενά σαν ΔΕΙΑΛ έντονο πρόβλημα, αν θέλετε, εκτός από το Μπαπάδο που τις τελευταίες μέρες, 20-25 μέρες, έχουμε κάνει τα δύνατα δυνατά και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Δεν έχουμε πουθενά πρόβλημα. Ο Μεσαγρός λύθηκε. Λύθηκε. Άφησε τον να τελειώσει. Σε παρακαλώ. Δεν είναι τώρα δεν θα γίνει. Γιατί σε βάσω τη συζήτηση. Λύθηκε ο Μεσαγρός. Λύθηκε. Ωραία. Όχι προσωρινά. Λύθηκε. Ούτως ή άλλως. Εντάξει, θα πείτε τα ίδιο σας. Κύριε Βάλεση, δώσετε την απάντηση, σε παρακαλώ. Ούτως ή άλλως, το σωστό τεχνικά, θα σας τα πει ο κύριος Φιντανής, είναι ενοποίηση των δικτύων. Έτσι, ωραία. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα το χωριό. Δεν έχει. Α, αυτό λέω. Εγώ καλούμαι να δώσω λύση, έτσι. Μπορώ, όπως είπε ο κύριος Φλόρος, ότι πέρυσι δόθηκαν περίπου 500.000 σεβιτία. Εγώ δεν βγήκα να πω όμως ότι μέχρι τώρα έχω δώσει 8.000. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και τι άλλο με ρώτησες, γιατί δεν... να σου πω. Νομίζω εντάξει είναι. Γεια. Αν μπορείς, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσεις, τι σημαίνει με την απόφαση πήρε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ώστε να αποχωρήσουν και να είναι κατά των αυξήσεων, η οποία αυτή ψήφισε τις αυξήσεις. Τι συνέβη εκεί? Αυτό θα ρωτήσετε προφανώς τον κύριο Βέρο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλονής, το οποίο όταν ήταν για αυτό οι αυξήσεις, με φωνάξαν εκεί και τους ενημέρωσα. Τώρα βέβαια που ήθελε να πει ο καθένας στα δικά του, δεν εκλήθη η ΔΕΙΑΛ σε ΔΕΙΑΛ να πει τη δική της άποψη. Όπως δεν υπόθηκε ότι το Φεβρουάριο ήταν δική μου πρόταση να πάρω ένα γραφείο και να κάνω ένα υποκατάστημα σγκαλονί, με υπάλληλο ψάχναμε το υπάλληλο του ΚΕΠ, το οποίο πολεμήθηκε εκ των έσω, και δεν έγινε μέχρι τώρα, αλλά τώρα παρουσιάστηκε σαν πρόταση του Βέρου, του Δημάρχου. Οπότε θα ρωτήσω τον κύριο Βέρο, τον Δήμαρχο, και ενδεχομένως και κάποια στελέχη της δικής σας παράταξης που ομονοούν και γράφουν σχόλια ότι ό,τι πει ο Βέρος είναι αυτοδικαίω σωστό, όχι εμένα. Εντάξει, κύριε Βάλεση. Κύριε, όχι, δεν γίνεται συζήτηση, είναι ερώτηση απάντηση. Να ρωτήσω, λοιπόν, όχι, τη δική μου... Όχι, κύριε Πρόεδρε, όχι, δεν είναι καπελώνα. Τι θα δευτερολογήσεις? Αν νομίζω την απάντηση να ρωτήσω τη δική μου παράταξη, πλανάστε εκτρά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τσακίρη.
Θα ήθελα να επισημάνω καλοπροαίρετα δύο παραλήψεις της Δημοτικής Αρχής. Η πρώτη αφορά ότι σε εθιμοτυπικό πεδίο, ότι η πρώτη αφορά ότι κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας η μοναδική επέτειος την οποία είχατε να τιμήσετε είναι τα 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο. Εν τούτης, δεν είδαμε ούτε να λάβει την πρωτοβουλία ο Δήμος για κάποια επιμειώσινη δέηση, ούτε για μια κατάθεση στεφάνων, ούτε αυτό έγινε μόνο με πρωτοβουλία του Συλλόγου της Επάνω Σκάλας, ενός ιδιωτικού φορέα, ούτε μια φωταγώγηση κτηρίου, ούτε μια εκδήλωση, η οποία να γίνει επί τούτου όμως. Η ευκαιριακή εν όψη άλλης εκδήλωσης παρουσία του Δήμου Λάρνακας και του Δημάρχου δεν σημαίνει και εν όψη της ευκαιρίας αυτής φυσικά οι Κύπροι να πούνε κάποια, σε κάποια συναυλία να πούνε κάποια τραγούδια εν όψη της εισβολής φυσικά ήταν ένα φυσικό επόμενο. Αλλά πρωτοβουλία του Δήμου δεν υπήρξε και θεωρώ ότι αυτό όπως κυρίως μια επιμειμώσινη δέηση και κατάθεση στεφάνων δεν υπήρξε και, θεωρώ μια, και το θεωρώ παράληψη. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι παράληψη το θεωρώ ηθικά να το επισημάνω και προσωπικά ότι πριν λίγες μέρες χάθηκε, έφυγε από κοντά μας ο Γιάννης Ομολυβιάτης, ο ρολογάς της Μυτιλίνης, όπως λέει, της παλιάς αγοράς. Ο συγκεκριμένος όμως άνθρωπος ήταν από τους πρώτους εθελοντές του Δήμου Μυτιλίνης, ήταν πυλώνας του θελοντισμού και ήταν φίλος σε εισαγωγικά κάθε αντιδημάρχου πολιτισμού. Στον κύριο Γιάννη προστρέχαμε όλοι μας και όλες οι δημοτικές αρχές περνούσαν και ιδίως στην προεκλογική περίοδο από το μαγαζί του. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε την κρασοψυχιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο άνθρωπος που ντυνόταν Άγιος Βασίλης μέσα στη Μυτιλίνη, ο άνθρωπος που οργάνωνε μαζί με τον Βαγγέλη του Χατζημανόλη τις παράδες απόκριες κτλ. Εν τούτης, στην κηδεία του δεν είδαμε ούτε μία παρουσία της Δημοτικής Αρχής, δεν τον τίμησε η Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω ποιο, και είδα το μοναδικό, είδα τον υπάλληλο. Δεν είδα κάτι άλλο. Και κατά τρίτον. Λοιπόν. Και κατά τρίτον, θα ήθελα να επισημάνω. Και κατά τρίτον, αν ήσασταν παρόν, με συγχωρείτε το τέτοιο. Α, εντάξει, οκ. Okay. Θα ήθελα και κατά τρίτον, θα ήθελα να επισημαίνει ξενίστασε, μην ξενίστασε, να μαθαίνετε. Θέλω να τιμήσετε κύριε Χριστόφ, δεν θα ασκείτε λογοκρισία. Λοιπόν, επί τούτου λοιπόν, θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι έτσι ακριβώς, θυχτήκατε. Λοιπόν, έτσι, δεν είμαι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι να καταλήξω ότι θα μπορούσε να πάρει ένα ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποσταλεί μια ευχαριστήρια εκ μέρους του Δήμου με την οποία να τιμάμε τον άνθρωπο που προσέφερε. Γράψε το εσείς, έχετε καλούς επικοινωνιολόγους. Λοιπόν, το τρίτο. Κύριε Χριστόφα, θεωρώ ότι δεν αξίζει ο κόπος να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρχονται κάτι τέτοια, αλλά το θεωρώ ότι είναι ως μια τελευταία για κάθε πολίτη το Δημοτικό Συμβούλιο, μια τελευταία καταφυγή. Αλλά θεωρώ και πάλι, το λέω, δεν τιμά να φέρουμε τέτοια θέματα, όμως είναι η έσχατη λύση. Εδώ και καιρό μία συμπολίτη μας απλώς με το κοινοποίησε και μου ζήτησε να το μεταφέρω επί της οδού, επιτρέψατε μου, επί της οδού Βερναρδάκη 3 έχει τοποθετηθεί κάδι σκουπιδιών μπροστά σε οικίες και μαγαζιά, δεν ξέρω κύριε Κατζανέ, δεν ξέρω λεπτομέρειες, οι οποίοι μπροστά σε σπίτια όμως, δηλαδή σε... Δεν έχει σημασία αν προϋπήρχαν ή όχι. Το θέμα ότι υπάρχουν, ότι δημιουργούν ένα πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν προϋφέρεται. Άρα, λύστε τα. Εσείς βγήκατε για να λύσετε προβλήματα τα οποία δεν είχαν λυθεί. Έτσι υποτίθεται. Περιμένετε να ολοκληρώσω. Επικοινώνησαν οι κάτοικοι με τον κύριο Κατζανό. Δεν θέλω να επιτρέψω, επειδή έχω την αίτηση μπροστά και η δημήφθη μια στοιχοποιηθία θεωρώ η οποία δεν τιμά. Αλλά δεν θέλω ούτε να δημοσιοποιήσω ότι είναι σωστό. Δεν τιμά τη συμπεριφορά αυτή.
η συμπεριφορά αυτή. Δεν θέλω να το πω στο δημοτικό συμβούλιο. Κύριε Καζανέ, άσε να τελειώσει. Σε παρακαλώ. Για αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο. Να παρακαλέ... ναι, όχι, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο υπευλήθη αίτηση στον κύριο Δήμαρχο, η οποία έχει πρωτοκολληθεί στις 8 Εβδόμου του 2024 στο Δήμο και έχει πάει στο Δήμαρχο. Μέσα στην οποία αίτηση διαλαμβάνονται και στοιχομηθεί, αλλά δεν είναι από τον Δήμαρχο. Δεν είναι σωστό να κοινοποιείται στα Δημοτικά Συμβούλια αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια εστία μόλυνσης εκεί. Μπροστά σας σπίτια βρίσκονται κάδια σκουπιδιών στη Βερναρδάκη. Όλοι πάνε και αποθέτουν τα σκουπίδια τους εκεί, μπροστά σε ένα σπίτι, στην πόρτα. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι και άρρωστοι άνθρωποι, υπάρχουν και επιχειρήσεις. Θερμή παράκληση να μετατεθούν οι συγκεκριμένοι κάδια σε άλλο σημείο 100 μέτρα παρακάτω, όπου δεν υπάρχει, όπου δεν κατοικείται η περιοχή. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Αυτά. Ναι, απάντησε. Κύριε Σακύρη, καταρχήν τους κάδους δεν τους τοποθέτησε η νυν Δημοτική Αρχή. Προϋπήρχαν. Θα σας πω το εξής. Τα σκουπίδια όλοι μας τα παράγουμε, κανένας δεν τα θέσει στην πόρτα του. Σωστά. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Μην πιανόμαστε λοιπόν αυτή η μικροπολιτική να λέμε ότι ενοχλούνται. Όλοι ενοχλούμαστε από τα σκουπίδια. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει λύση. Τα παράγουμε. Κάπου πρέπει να αποθέσουμε για να γίνει αποκομιδή. Αυτό που λέτε τώρα ότι κάναν, δείξαν. Έχω κάνει συγκεκριμένη αντίσταση στο Δήμαρχο. Είναι, και ποιο είναι. Δεν δέχτηκε να τη διαβάσει, φαίνεται, δεν ξέρω τι. Και ποιο είναι δηλαδή το μεμπτό τη υπόθεση. Τον τραβήξαμε όπλο τον άνθρωπο που έκανε το αίτημα, τι τον κάναμε, τον βρήσαμε, τι έγινε. Πέστε το στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον βρήσατε. Τον βρήσαμε, εγώ προσωπικά. Τι έτσι γράφει την αίτηση, να σας πω. Έτσι γράφει. Και εγώ άκουσα κάτι για εσά, μην το λέω τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έλα, σε παρακαλώ. Κυρία Χιωτέλη, έχεις να πεις κάτι για το... Ναι, δύο λόγια για την επέτειο από την εισβολή στην Κύπρο. Θέλω να πω στον κύριο Τσακύρη ότι αυτός ο σχεδιασμός για να έρθει εδώ η χοροδία της Λάρνακας με το Δήμαρχο της Λάρνακας είναι ένας σχεδιασμός που έγινε πολύ νωρίς. Όπως καταλαβαίνετε και ξέρει και ο κύριος Τσακύρης, αυτά θέλουν χρόνο για να υλοποιηθούν. Άρα, από την αρχή, αυτός ο σχεδιασμός έγινε επειδή είχαμε ακριβώς στο μυαλό μας αυτή την επέτειο. Συζητήσαμε με το γραφείο του Δημάρχου ότι θα πρέπει να είναι την πρώτη μέρα της έναρξης του μουσικού φεστιβάλ, γιατί θέλουμε ακριβώς να δώσουμε αυτό το βάρος, αυτό το στίγμα σε αυτή τη συγκεκριμένη επέτειο. Ήταν σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, η κεντρική ομιλία του Δημάρχου, που μπορείτε να τη βρείτε και να την παρακολουθήσετε, αναφέρθηκε αποκλειστικά στο Κυπριακό, στα αιτήματα του Κυπριακού λαού, στις απόψεις της Κυπριακής κυβέρνησης, ευχαρίστησε το Δήμο για αυτή την εκδήλωση και για τη στήριξη γενικά του ελληνικού λαού. Και επίσης μια ακόμα απόδειξη ότι υπήρχε προεργασία με αυτό το κεντρικό στόχο από τη μεριά του Δήμου είναι ότι στο τέλος της εκδήλωσης η ελληνική χοροδία και η κυπριακή χοροδία είχαν προετοιμάσει σε συνεννόηση να τραγουδήσουν ένα πολύ εμβληματικό τραγούδι για τους δύο λαού, για το λαό της Κύπρου, τον Αθανάτων του Κρασί, που είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτή τη θυσία, σε αυτούς τους νεκρούς και που το τραγούδησαν συγκλονιστικά εκείνη τη βραδιά. Ήταν στοχευμένο, ήταν προγραμματισμένο και αφορούσε ακριβώς αυτή την επέτειο. Αυτό. Λοιπόν, κύριε Φρατζέσκο. Ναι, γεια σας. Εγώ θα ήθελα στο φίλο μου τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κοτσόνη, να ρωτήσω για το νερό της Μεγάλης Λίμνου στην Αγιάσο. Μου κάναν παράπονα οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα, οι παραγωγοί, που είναι πάνω από 50, ότι δεν το φτάνει και ότι το δώσαμε στην Πολυχνήτου. Λέω, θα ρωτήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο να μας πει. Καλησπέρα. Προφανώς ο κύριος Φραζέσκος αναφέρεται για την άδρευση, γιατί οι περιοχές του Πολυχνήτου τροφοδοτούνται με ίδρυυση από τις πηγές Βουλέλη. Τώρα, όσον αφορά την άδρευση, ό,τι ισχύει όλα τα χρόνια, ισχύει και φέτος. Έχουν μια τύπη συμφωνία μεταξύ τους κάποιες ώρες, 14 ώρες, να τραβάει από τους λάκους η περιοχή του Πολυχνήτου και τις υπόλοιπες ώρες θα την αγιάσω. Τώρα, αν κάποιες μερικές φορές άτυπα αυτά δεν τηρείται η συμφωνία, είναι άλλο θέμα. Απλά δεν τραβά περισσότερο ο Πολυχνήτος.
είναι ότι γίνεται όλα τα χρόνια, γίνεται και φέτος. Επειδή και με τον πρόεδρο συζήτησα, εμείς παίρνουμε το περίσευμα. Ενώ είναι δικό μας το νερό, ενώ της Αγιάσου, και να παίρνει η πολιτική του το περίσευμα. Δεν είπαμε να μην πάρουν οι άνθρωποι, γιατί μα έχουν ισχύει, ανάγκες. Ισχύει, σας είπα ότι ισχύει όλα τα χρόνια. Ισχύει και φέτος. Όχι, φέτος νομίζω ότι είναι ανάποδα. Όχι, κάποιες ώρες από ό,τι έχω ενημερωθεί από τους κατοίκους, κάποιες ώρες λίγο παραπάνω μερικές φορές τραβάει ο πολυχνήτος. Από εκεί και πέρα, να πω λίγο ότι έχουν βγει και κάποιες άδειες χρήσης που είναι για τα 52 άτομα από την Αγιάσου, ότι έχουν νόμιμη χρήση κτλ. Απλά έχει μια διαδικασία μέχρι να τηρηθεί και να ολοκληρωθεί όλο αυτό το έργο. Κύριε Τσιγκούνια. Κύριε Φραντζέσκο, θα ήθελα να σας ενημερώσω και να χαρακτηρίσω λίγο όψιμο το ενδιαφέρον σας. Γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τους κατοίκους της Αγιάσου, εξασφαλίζοντας άδεια χρήσης για την άδρευση. Αυτή τη στιγμή εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε άδεια χρήσης. Είμαστε νόμιμοι να χρησιμοποιούμε αυτό το νερό που παλιότερα δεν ήμασταν. Και σας διαβεβαιώ ότι εκμεταλλευόμαστε μέχρι την τελευταία σταγόνα που μας δίνει άδεια χρήσης. Είναι 426 κυβικά ημερησίως. Τα παίρνουμε όλα. Αυτό. Συγγνώμη κύριε Τσερβούλια, έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι όψιμο. Το νερό είναι εδώ και δεκαετίες Τσαγιάσου. Το γυρεύουν χρόνια οι πολυχνήτες και με τον κύριο Αντιδήμαρχο. Δεν εξασφαλίσατε άδεια χρήσης όμως. Λοιπόν, εμείς 6 μήνες το εξασφαλίσαμε. 4 χρόνια δεν εξασφαλίσατε την άδεια χρήσης. Φροντίζανε οι άνθρωποι και είναι Τσαγιάσου. Δικό τους νερό. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό φροντίσαμε να τους εξασφαλίσουμε βγάζοντας την άδεια χρήσης. Και αυτή τη στιγμή είναι νόμιμοι και παίρνουν ό,τι δικαιούνται. Η άδεια χρήσης περιγράφει ακριβώς τις ποσότητες που μπορούμε να πάρουμε. Και τις παίρνουμε μέχρι τελευταία σταγόνα. Κύριε Αυγουστίδη. Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΛ, θα ήθελα με την ευκαιρία της κατάστασης που διαμορφώθηκε τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες, θα έλεγα, στον Παπάδο, να μας ενημερώσετε, να ενημερώσετε το Σώμα για την εξέλιξη του προβλήματος αυτού, το σε τι βάθμο έχει επιληθεί και με το δεδομένο ότι, αν θυμάμαι καλά, στην λογοδοσία του Απριλίου, σε μια ερώτηση του συναδέλφου από τη γέρα του Παράσκου του Μανούσου για τις γεωτρήσεις, είχατε δώσει ένα χρόνο, είχατε πει ότι είναι στο στάδιο της υλοποίησης σειρά γεωτρήσεων, μεταξύ αυτών και στο Παπάδο, και ήθελα να μας ενημερώσετε για την πορεία και την εξέλιξη αυτών των γεωτρήσεων. Όντως, είχα πει για την για τις γεωτρήσεις, τις οποίες είχε πληρώσει, είτε είναι εργολαβία της περιφέρειας, ο Παπάδος. Ναι. Οι γεώτρες του Παπάδου είναι πληρωμένοι από την, είναι εργολαβία τέλος πάντων της περιφέρειας, βγάζουμε εμείς την άδεια και την κάνει η περιφέρεια. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Μεσαγρό, κάναμε ήδη μία γεώτρηση, η οποία δυστυχώς το νερό βγήκε ακατάλληλο και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να τρεπίσουμε κάπου αλλού, αν μπορούμε να βρούμε ήδη, πώς το λένε, γεώτρηση να νοικιάσουμε, ιδιώτη, που είναι μια συχνή πρακτική. Εννοούμε τώρα για πολύ γρήγορα, γιατί η γεώτρηση, ξέρετε, ότι έχει και μια διαδικασία να γίνει, αν βρεις νερό, αν είναι κατάλληλο το νερό, ΔΕΗ, το ένα το άλλο, ούτου καθεξής. Σε ό,τι αφορά τη γεώτρηση του Παπάδου, πραγματικά δεν θέλω να πω το τι συμβαίνει, γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή, διότι όσο καλή διάθεση και να έχει μια ο πρόεδρος μιας ΔΕΙΑΛ, ο τεχνικός διευθυντής ή οτιδήποτε, εξαρτάται από τον εργολάβο. Και προφανώς φτάσαμε στο σημείο να ο εργολάβος να μας τη μια να τα σπάει με τον νέο γεωτρυπανιστή, την άλλη με τον άλλον, την άλλη θα φέρει από την Αθήνα, να φέρει κάποιον τελικά να την κάνει. Εν απουσία μας να στέλνουμε το γεωλόγο, να εξαφανίζονται οι υπάλληλοι του εργολάβου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
Έγινε και σήμερα θα παίρναμε δείγμα για να δούμε τι, αν είναι κατάλληλο το νερό ή όχι από αυτή τη γεώτρηση. Εντάξει, είπα και πιο μπροστά, είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Όλη η Ελλάδα βλέπετε ότι έχει θέμα με λειψενδρία και τέτοιο. Στον Παπάδο, είναι εδώ ο κύριος Φιντανής, τον παρακαλώ να έρθει. Έχουμε και ένα... λειτουργούν παράλληλα δύο, ίσως και τρία δίκτυα. Με αποτέλεσμα να χάνεται πιθανόν πολύ νερό. Αυτή τη στιγμή να δίνουμε τόσο νερό όσο παίρνει περίπου, ίσως και περισσότερο, ο Μόλυβος. Και ουσιαστικά το πρόβλημα, επειδή ακούγεται ο Παπάδος, δεν είναι όλος ο Παπάδος, είναι από το γήπεδο και απάνω, τώρα τουλάχιστον. Από το Δημαρχείο. Δηλαδή είναι η ζώνη η δεξιά. Ωραία. Το Καστρέλι και δεν ξέρω εγώ τι. Όπου δεν υπάρχει πίεση για να πάει το νερό. Είναι λογικό όμως, γιατί έχει μια υπερκατανάλωση. Τώρα, εντάξει, ακόμα και εδώ στη Μυτιλήνη σήμερα κουβεντιάζαμε, που βλέπουμε τις καταναλώσεις, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Και σας είπα ότι, επειδή δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται πολιτική με αυτό το πράγμα ή έστω τέτοιο, ξυπνάμε και κοιμόμαστε με αυτό το, πώς να το πω, τον εφιάλτη. Πριν τοποθετηθεί ο κύριος Φιντανής, να διευκρινίσετε κάτι. Στη γεώτρηση που έγινε στον Παπάδο βρέθηκε νερό σε επαρκή ποσότητα, απλά δεν ξέρουμε αν είναι κατάλληλο ή απέτυχε. Βρέθηκε νερό. Γιατί είχα μια πληροφόρηση ότι απέτυχε η γεώτρηση. Αυτό... Ναι, βρέθηκε νερό, αλλά δεν είναι σε μεγάλη ποσότητα. Τώρα το αν είναι, πώς το λένε, πόσιμο ή όχι, σήμερα πήραμε τα δείγματα. Κύριε Φιντανή. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Συμβούλη, θα ήθελα να σας ενημερώσω γενικότερα για τη Γέρα και θα αναφερθώ ειδικότερα για τον Παπάδο. Από τα 6 χωριά της Δημοτικής Ενότητας Γέρας, τα προβλήματα εστιαζόταν κυρίως στο Σκόπελο, στο Μεσαγρό και στον Παπάδο. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μόνιμα πρόβλημα και στο Σκόπελο και στο Μεσαγρό και στον Παπάδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως ήταν στον Παπάδο. Φέτος τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχουμε λύσει το θέμα του Σκοπέλου. Θέσαμε σε λειτουργία το νέο εξωτερικό δίκτυο του Σκοπέλου και έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε 600 κυβικά, 600 με 700 κυβικά πλέον την ημέρα. Και αυτό αποφασίσαμε να το διαχειριστούμε και στα άλλα χωριά όσο κρατάει το πρόβλημα και δεν έχουμε ακόμα γεωτρήσεις έτοιμες να δώσουν νερό είτε στο Παπάδο είτε στο Μεσαγρό. Έτσι, την προηγούμενη Παρασκευή, με παρέμβασή μας, λύσαμε το θέμα του Μεσαγρού. Ο Μεσαγρός αυτή τη στιγμή έχει 24 ώρες το 24ωρο νερό. Είναι ένα μικρό εργάκι που κάναμε και δεν είχαμε τη δυνατότητα προηγουμένως, αν δεν είχαμε βάλει σε λειτουργία το υδραγωγείο του Σκοπέλου, το νέο υδραγωγείο του Σκοπέλου, να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δώσαμε νερό από το Σκόπελο και το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και στον Παπάδο. Βέβαια, ο Παπάδος με το Μεσαγρό είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Παπάδος είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό με μεγάλη ψωμετρική διαφορά από τον Σκόπελο και συνεπώς ό,τι παρέμβαση κάνουμε θέλει ιδιαίτερη προσοχή διότι θα δημιουργήσουμε αυξημένες πιέσεις μέσα στο Παπάδο και θα έχουμε θράψεις σωλήνων και αυτό προσπαθούμε σιγά σιγά να το κάνουμε προσοχή. Όμως θέλω να πω το εξής. Κύρια πληγή σε όλα αυτά τα χωριά και σε πολλά άλλα χωριά στο νησί είναι οι άρδες. Εγώ σήμερα ήμουνα στον Παπάδο και προσπαθούσαμε να δώσουμε μια λύση και παράλληλα υπήρχε άρδευση. Όταν υπάρχει άρδευση σε μεγάλη κλίμακα, οι τεχνικές λύσεις περιτεύουν, δεν μπορούν να δοθούν. Εν πάση περιπτώσει,
και με την παρέμβαση που κάναμε την Παρασκευή και με την παρέμβαση που κάναμε σήμερα, βελτιώσαμε κάπως την κατάσταση του Παπάδου. Δεν λύσαμε το πρόβλημα, βελτιώσαμε. Τα προηγούμενα χρόνια στον Παπάδο είχαμε εκπεριτροπής κατανάλωση. Έτσι, κλείναμε την δεξαμενή το βράδυ και δίναμε κάποιες ώρες για να πάρουν οι περιοχές που τώρα δεν παίρνουν νερό. Να πάρουν κάποιες ώρες. Και κρατάγαμε το χωριό χωρίς νερό, στην ουσία. Αρκετές ώρες πάλι. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω τα ωράρια. Μπορεί να κάνω λάθος, αυτό δεν αναφέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε αυτή την φέτος. Κρατάμε τον Παπάδο με νερό 24 ώρες το 24ωρο, εκτός από μια περιοχή η οποία είναι το 20%, το 15% του Παπάδου. Αυτό τώρα προσπαθούμε να λύσουμε με διαχειρίζοντας το υδραγωγείο του Σκοπέλου, έστω και προσωρινά, μέχρι, θα δώσουμε όμως μια λύση, μέχρι που να δούμε τι θα γίνει με τις γεωτρήσεις που θα διανοίξουμε, γιατί δεν είναι... Το θέμα θα το δούμε και μετά το Σεπτέμβριο. Έτσι, η γεώτρηση δεν είναι κάτι που γίνεται και δίνει αμέσως νερό. Η γεώτρηση θέλει μια διαδικασία. Επιπλέον, στα χωριά αυτά υπάρχει το άλλο πρόβλημα, ότι ενώ κατασκευάστηκε δίκτυο πριν 20 χρόνια, 15 χρόνια, το παλιό δίκτυο και το καινούργιο λειτουργούν παράλληλα. Δεν ακυρώθηκε το παλιό δίκτυο. Λειτουργεί το καινούργιο και το παλιό. Επομένως, έχουν γίνει γεφυρώσεις στο δίκτυο που είναι αδύνατο να τις ξέρουμε εμείς, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε εύκολα να κάνουμε παρεμβάσεις. Να κάνουμε ζώνες και συνεπώς υπάρχει η δυσκολία αυτή της τεχνικής λύσης. Όσο τα δίκτυα είναι ενοποιημένα παλιά και καινούργια, δεν μπορείς εύκολα να δώσεις λύσεις. Θα σας πω, το ίδιο θέμα είχαμε και πριν χρόνια στο Σκόπελο, όπου κατέβηκε συνεργείο της ΔΙΑΛ για μήνες δούλευε, να ακυρώσει 1,5 χιλιόμετρο δίκτυο για να μπορέσει ο Σκόπελος να ομολοποιηθεί η υδροδότηση του Σκοπέλου. Ακυρώσαμε, δεν κατασκευάσαμε, ακυρώσαμε 1,5 χιλιόμετρο δίκτυο για να μπορέσει ο Σκόπελος να πάρει νερό. Αυτό δεν θυμάμαι που είναι πριν 5 χρόνια, κάπου εκεί. Δεν το θυμάμαι τώρα να το πω. Κατασκευάζουμε δίκτυο στην Αγία Παρασκευή. Ακυρώνουμε όλο το παλιό δίκτυο. Η δυσκολία στην κατασκευή ενός καινούριου δικτύου ίδρυσης δεν είναι να κατασκευάσεις το δίκτυο, να βάλεις τις σωλήνες και να αυτό. Είναι πώς θα ακυρώσεις το παλιό δίκτυο και να υπάρχει ένας αγωγός, τον οποίο θα διαχειρίζεις, στο Σκόπελο. Στον Παπάδο λειτουργούν όλα τα δίκτυα. Πρέπει να απομονωθεί το παλιό, αλλά είναι μια παρέμβαση αρκετά μεγάλη. Συνεπώς έχουμε αυτή τη στιγμή στον Παπάδο. Δεν γίνεται συζήτηση, το κρατάμε. Δεν γίνεται συζήτηση, το ξέρεις. Ναι. Δεν γίνεται συζήτηση. Ο κόσμος που... Ναι. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά είναι ένα θέμα. Και πριν μπούμε να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βάλεση, μου είπατε δεν γίνεται συζήτηση. Μισό λεπτό. Μερικά πράγματα. Εδώ θα φύγουμε στο τέλος και θα πούμε ότι κακώς πήγαμε και καταγγείλαμε ότι δεν έχει νερό οι άνθρωποι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα τόσο απλά. Αφήστε τον κύριο Βιντανή. Ο κύριος Βιντανής λέει την τεχνική του λύση. Αυτό είναι, εδώ μιλάμε για πολιτικά θέματα. Εδώ ακούστηκαν πράγματα που είναι ψέματα. Εδώ πέρα βγαίνανε οι άνθρωποι στην τηλεόραση και δηλώνανε ότι κάνουμε με τα μπουκάλια νερό. Και ότι γυρίζει ένα βιντεό και μας δίνει. Και ότι δεν έχουμε να πιούμε. Και καταγγέλανε και λέει: Ελάτε, δώσε μας μια λύση. Και ήρθε μετά την καταγγελία η ΔΕΗ να δώσει τη λύση. Και θα το αφήσουμε έτσι. Τελειώσαμε. Κάναμε μια-δύο ερωτησούλες και τέλειωσε. Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε μου. Κύριε Κουφένο. Όπως πρέπει να απαντήσει και σε κάποια πράγματα με αυτό που έγινε με το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Πήρε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα την εφαρμόσει. Κύριε Κουφένο. Δηλαδή η Δυτική Λέσβος θα έχει άλλα τιμολόγια και θα έχουμε άλλα τιμολόγια εμείς. Τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει επιτέλους διοίκηση τώρα, σε αυτό που λέγεται ΔΕΗ. Τώρα σέβεστε τον κανονισμό, γιατί όχι, τον έχετε επικαλεστεί πολλές φορές. Μα τον κανονισμό, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, όταν λέτε ως ερωτήσεις, αφήνουμε σκοτεινά σημεία, αφήνουμε ερωτήματα, αφήνουμε ερωτηματικά, δεν συζητείτε πλήρως και μου λέτε κάνω συζήτηση, εννοείται ότι θα παραβιάσω τον κανονισμό και θα σας το πω αυτό το πράγμα.
Ο κανονισμός είναι για να διαμορφώνεται, αφού έχουμε απορίες. Δεν πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος. Κατά το δοκούν το δικό, όπως το βλέπετε εσείς. Μα δεν είναι. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά που είπε ο κύριος Φιντανής αυτή τη στιγμή, τι προσέφερε στη συζήτηση. Να σας κάνω αυτή την ερώτηση εγώ. Απλά, κύριε Κουφέλο, ότι κατέρριψε το δικό σας αφήγημα. Αυτό. Ότι κατέρριψε το δικό μας αφήγημα. Ακριβώς. Κύριε Βάλεση, θέλω να πάτε στη Γέρα και να βρείτε αυτή τη κυρία που καθόταν και έκλαιγε στην τηλεόραση. Το πρωί ήμουνα στη Γέρα. Μπράβο. Δεν σας βρήκε ποτέ η κυρία. Όπως δεν σας βρήκε και ο άλλος ο κύριος που βγήκε. Και έλεγε να έρθει επιτέλους εδώ πέρα η ΔΕΙΑΛ. Όπως και όλοι οι άνθρωποι αυτοί που πλευρίζονται με μπουκάλια. Υπήρξαν και άλλοι που είπαν αφήστε άλλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξαν και άλλοι που είπαν άλλα πράγματα. Ποια ήταν αυτά τα πράγματα, ότι υπήρχαν, ότι υπήρχαν αυτό το πρόβλημα. Τι υπήρχαν. Και γιατί δεν ξεσηκώθηκαν πέρσι. Ο αντιδήμαρχος είναι εδώ. Υπήρχε κάθε πρόβλημα. Αφού δεν αφήνει να μιλήσει ο κύριος Πρόεδρος. Δεν αφήνει να μιλήσει ο κύριος Πρόεδρος. Έλα Παράσκο. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Εγώ δεν θέλω να τσακωθώ. Εγώ τον τιμώ τον κύριο του Φιντανιέ και ξέρω πως τον εκτιμάω. Και είναι η δύναμη της ΔΕΙΑΛ. Και το λέω πάντω, δεν υπάρχει θέμα. Χωρίς Φιντανιέ. Κύριε Μανούσο, αφήστε στην άκρη τους εργαζόμενους ΔΕΙΑΛ. Λοιπόν. Μιλάμε για τις πολιτικές πράξεις και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για να μην μείνει ο κόσμος χωρίς νερό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Φιντανιές ότι με το καινούριο δίκτυο ενισχύσαμε το Σκόπελο και λύθηκε το πρόβλημα. Απ' την ίδια γεώτρηση. Απλώς αυξήσαμε την άντληση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Συμφωνείτε. Από το Σκόπελο τώρα δίνουμε στο Μεσαγρό. Πολύ καλά κάνατε. Δεν διαφωνώ και εγώ το ίδιο θα έκανα. Από την ίδια γεώτρηση. Σήμερα δίνουμε στον Παπάδο. Από την ίδια γεώτρηση. Εάν αυτή η γεώτρηση αύριο κάτω, τι θα γίνουν τα χωριά. Δεν πρέπει να βρούμε λύση. Δηλαδή, η λύση είναι αυτή. Από μια γεώτρηση να δώσουμε σε τρία χωριά, σε 5.000 κόσμο. Ο Σκόπελος ξέρει πόσο κόσμο έχει. Το ίδιο ο Παπάδος. Γι' αυτό είπα και η Καράσα από πιο μπροστά. Κατάλαβες. Δεν αντιλέγω κάτι. Πολύ καλά κάνανε και το συνενώσανε. Παλιά που είχαμε και εμείς το πρόβλημα από το Σκόπελο, δώσαμε στον Παπάδο. Πολύ καλά κάνανε. Να πίνει ο κόσμος νερό. Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν μπορείς από μια γεώτρηση να δίνεις νερό σε τρία χωριά. Και όχι χωριά των 100 κατοίκων. Συγγνώμη, στον Παπάδο, πόσες 2-3 έχουν. 7. Το νερό που πάει τώρα στον Παπάδο, ρε Παναγιώτη, για να είστε το πρόβλημα. Από το Σκόπελο είναι. Μία γεώτρηση έχει Σκόπελο κάνει. Παράσχο. Τι γεωτρήσεις του Παπάδου συμπληρωματικά συμπληρώνουμε με το Σκόπελο. Απ' τη Δρόμα, ναι, αυτό το είπα. Το Μεσαγρό από τη Δρόμα. Όμως το Σκόπελο σαν τη Δρόμα. Μισό. Το έγινε, το λέτε. Υδραυλικό είναι το θέμα. Είναι τεχνικό. Και καλά μίλησε ο κύριος Φιντανής. Είναι τεχνικό. Ένα εξωτερικό υδραγωγείο είναι πολύ παράμετρο. Και ο κύριος Αυγουστίδης μπορεί να καταλάβει και ο κύριος το στέλεχος ΔΕΙΑΛ το παλιό εκεί μπορεί να καταλάβει. Είναι υδραυλικό. Δεν είναι... Ούτε η ΔΕΙΑΛ, αυτό που κάνει τις τελευταίες μέρες, δεν είναι η μόνιμη λύση. Έχει προχωρήσει η αδειοδοτή. Κυρία. Γιατί δεν λες ποιος έχει έρθει από την περιφέρεια. Εγώ δεν ξέρω ποιος έχει έρθει. Να ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημα είναι που δίνεται νερό από το Σκόπελο στον Παπάδο προσωρινά. Δίνουμε μια λύση προσωρινά γιατί έχει την αγωνία όλος ο κόσμος για τον Παπάδο. Θεωρώ ότι καλό κάνει. Συγγνώμη, Σωτήρια. Αυτά που λες είναι μαλακίες και συγχωρείς. Είπα εγώ ότι είναι πρόβλημα που δίνω το νερό. Εγώ είπα πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε, αλλά πρέπει να βρείτε και τη λύση. Δεν μπορεί να συνεχίζετε αυτό συνέχεια. Σίγουρα πρέπει να βρεθεί η λύση, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή η λύση. Είπα ότι κακώς κάνατε και δώσατε νερό. Άμα σου τίρες... Παράσκο, εσείς την βρήκατε τη λύση. Την είχατε βρει τη λύση εσείς. Τώρα τι θα... Λοιπόν, σας παρακαλώ, τώρα δεν είναι συζήτηση αυτή. Τώρα δεν είναι συζήτηση αυτή. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε λίγο.
Εδώ. Λοιπόν, καταλαβαίνουν γωνία, γιατί και εγώ το ίδιο πρόβλημα νιώθω με τον Παράσχο. Και εγώ αυτό το φόβο έχω. Να μην κλατάρει δρόμο. Και πάνω σε αυτό, από την ημέρα που είδαμε ότι η γεώτρηση του Μεσαγρού δεν μπορεί να αντιληφθεί, είναι ασύμφερη, καθημερινά ψάζομαι να βρούμε λύσεις για να δώσουμε έξτρα νερό. Βρήκαμε μια προσωρινή λύση, η οποία δεν μπορέσαμε να την υλοποιήσουμε γιατί δεν δέχτηκαν οι ιδιώτες. Και αυτή τη στιγμή, ήδη σήμερα, έγινε συμφωνητικό με άνθρωπο και μπορούμε μόλις βγει άδεια, ακόμα και την επόμενη εβδομάδα, να τερπίσουμε για το Μεσαγρό. Εμείς σήμερα κάναμε το συμφωνητικό με τον κύριο, τώρα αυτό το είναι... Εγώ με τη Δήμαρχος δεν είμαι διάλ. Από εκεί και πέρα, με το που γίνει αυτή η ενέργεια, γιατί γνωρίζουμε από δίπλα ότι το νερό είναι κατάλληλο, γιατί είναι πολύ κοντά σε μια γεώτρηση, θα δώσουμε πολύ γρήγορα το πρόβλημα του Μεσαγρού από εκεί, οπότε θα κλείσει αυτή η βοήθεια που δίνει ο Σκόπελος πολύ σύντομα. Επίσης, με την παρότριση του Προέδρου του Παπάδου, βρήκαμε κτήμα και για τον Παπάδο. Σήμερα πήραμε τα στοιχεία και ξεκινήσαμε με τους συλλογιστές να κάνουμε και εκεί το συμφωνητικό με τη ΔΕΙΑΛ. Αν δεν έχει βγει σε άδεια ο λογιστής τους, γιατί την ώρα που έφυγα μπορεί και σήμερα να έχουμε συμφωνητικό, την ίδια κίνηση είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τώρα και στον Παπάδο, σε περιοχή που έχει νερό, γιατί δίπλα είναι μια άλλη γεώτρηση του Παπάδου που αντλεί νερό. Δηλαδή, αυτές οι δύο λύσεις, και ειδικά από το Σκόπελο για τον Παπάδο, πιστεύω ότι δεν μπορούσε να δώσει, και το λέω, δεν μπορεί να παλέψει αυτό το δίκτυο. Εγώ προσωπικά ποντάρω στη γεώτρηση του Παπάδου, αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Παπάδο δίνονται 1.200 τόνοι ημερησίως, 1.200 κυβικά, και έχει παροχές που είναι για να τραβάμε τα μαλλιά μας. Έξω από τη ζώνη του Παπάδου υπάρχουν πολλά λάστιχα, τα οποία ο ένας ή δύο κότες, ο άλλος έχει κάτι, τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όχι την κατανάλωση για όνομα, τα κλείνουμε. Είναι μεγάλο το δίκτυο. Πολύ χαμηλά η δεξαμενή και δεν μπορούμε να έχουμε πίεση. Ναι. Και πιστεύω ότι υπάρχει βλάβη. Για εκεί πάω να καταλογιστώ. Ψάχνουμε για βλάβη. Ναι. Εγώ προσωπικά ψάχνω για βλάβη. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστώ, έτσι. Τέσσερα ρωτήσεις. Αυτό που αναδεικνύεται, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΛ, μέσα από αυτή τη συζήτηση είναι ότι το κυρίαρχο πρόβλημα που αποτελεί και θα λέγαμε και μείζον πρόβλημα σε πολλούς οικισμούς της Λέσβου είναι η κατάσταση των δικτύων. Έτσι, γιατί λέει ο Αντιδήμαρχος ότι υπάρχουν λάστιχα. Λάστιχα υπήρχαν και πέρυσι και πρόπερσι. Έτσι, καταλαβαίνω τι λες και το ξέρω, ότι υπάρχει μεγάλη κατανάλωση νερού σε άρδευση. Αλλά αυτό υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, εγώ προσδιορίζω το πρόβλημα το μεγάλο στην κατάσταση των δικτύων. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να υπάρξει μια επικέντρωση της στρατηγικής της ΔΕΙΑΛ. Για να μιλάμε, και συμφωνώ με τον κύριο Κουφέλο, πρέπει να μιλάμε και λίγο πολιτικά. Και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ φαντάζομαι ότι θα πρέπει να χαράζεται μια τέτοια στρατηγική. Ποια είναι η στρατηγική για το νερό? Έτσι, η κατάσταση των δικτύων. Η κατάσταση των δικτύων απαιτεί μέσα προσωπικό πόρους μελέτες. Έτσι, και προσέξτε, οι πόροι δεν στενεύουν. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί πλέον με τόση ευχέρεια και ανοιχτοχεριά τα δίκτυα ίδρυσης. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει, και αυτό περιμένουμε, μια στρατηγική. Συμφωνώ ότι υπάρχουν και βραχυπρόθεσμα ζητήματα που πρέπει να λυθούν, και Αντιδήμαρχε, υπάρχουν και άλλες γεωτρήσεις, επειδή μιλάμε για ένα δίμηνο, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, νομίζω, και έχω συζητήσει με κατοίκους του Παπάδου, υπάρχουν και άλλες αρδευτικές γεωτρήσεις που είναι παρατημένες αυτή τη στιγμή και κοντά στο δίκτυο
της ΔΕΗ, ας πούμε, και στο δίκτυο της ΔΕΙΑΛ. Θα μπορούσε να γίνει με συνεργασία του Προέδρου του Παπάδου, να γίνει μια συμφωνία, να πληρωθεί το ρεύμα για τους δύο αυτούς μήνες, να δώσουν οι άνθρωποι αυτοί νερό να στηρίξει την κοινότητα στο πάρι. Όπως το είπατε, αρδευτικές. Αρδευτικές. Τώρα δεν μπορούμε να τη βάλουμε στην ίδρυυση. Δεν χρησιμοποιούνται. Τι να κάνουμε, κάτσε, δεν μπορούμε να έχουμε το νερό να κάθεται, να το βλέπουμε, να περνάμε με το αυτοκίνητο δίπλα και να το βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Συμφωνώ με αυτό, ότι θα πρέπει, που είπε ο πρόεδρος, θα πρέπει να γίνει μια τέτοια προσέγγιση. Ποια είναι η προτεραιότητα, της άρδευσης ή της ίδρευσης σήμερα, το καλοκαίρι, σε αυτή την περίοδο. Να, δύο λεφτά μόνο. Προφανώς της ίδρυυσης, έτσι, προφανώς. Από εκεί μετά, γι' αυτό, σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τη χειριστική αρχή, στο πλάνο που λέμε τώρα, βάλαμε μέσα η πρόσχη που έχει 6 εκατομμύρια για το έργο της Καλονής, είναι για να κλείσει η γάμα κατηγορία. Η γάμα κατηγορία είναι η οικισμή άνω των 2.000. Αν δεν κλείσει αυτή η κατηγορία, δεν μπορούμε να πάμε να εντάξουμε έργα κάτω των 2.000, σε οικισμούς. Από τη στιγμή λοιπόν που κλείνει αυτή η κατηγορία, αρχίζουν να μπαίνουν μικρότεροι οικισμοί μέσα, όπου εκεί, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνεται η αντικατάσταση και ίδρυυσης και αποχέτευσης, οπότε είναι αυτό το πράγμα ο σχεδιασμός του μέλλοντος. Και μην ξεχνάτε κάτι ακόμα που είπα, ότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι τέλος πάντων ομολογείται, η ΔΕΙΑΛ θα είναι ανανομό. Ανανομό. Άρα θα είναι μέσα Ελλήνων και Άγιος Στράτης. Κύριε Τζημία. Καλησπέρα και από μένα. Για ένα ερώτημα πήγαινα, θα κάνω δύο. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης. Αφότερα προς τον κύριο Δήμαρχο, αν κρίνει ο ίδιος, μπορεί να απαντήσει οποιοσδήποτε των συναδέλφων εδώ. Το πρώτο αφορά τη ΔΕΙΑΛ. Υπόθηκε, αλλά νομίζω ότι, επειδή ορθά είπε ο επικεφαλής μας και ο εκπρόσωπος Λαϊκής Εισπήρωσης, πρέπει να γίνει και ένας πολιτικός σχεδιασμός. Όταν εδώ τέλος Ιουλίου, αρχές Μαρτίου, μιλούσαμε ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη κόστου ωφέλους, είναι αιτιολόγητα, και κυρίως ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, αυτό της αύξησης των τιμών, ίδρυυσης και αποχέτευσης, έπρεπε να αρθεί εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην ληφθεί απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή. Τότε θυμάμαι, για να διορθώσω και τον κύριο Βάλεση, το πιο συμπράττει με τον κύριο Βέρο, θυμάμαι τον φίλο τον κύριο Καρασάβα, ο οποίος είχε πει, εμείς έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία και επαφή και σύμφωνη γνώμη του Δήμου Δυτικής Λέσβου και προχωράμε τάχιστα. Τώρα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί ελήφθη μία απόφαση δυστυχώς από το Δήμο Δυτικής Λέσβου να ανακαλέσει την όποια απόφαση αύξησης τιμών, ίδρυυσης και αποχέτευσης. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό άμεσα, αλλά έστω και ως εκπεφρασμένη βούληση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ρωτώ με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο Δήμος Δυτικής Λέσβου να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Τι θα πράξουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα πολιτικό σχεδιασμό, τι θα πράξουμε εμείς ως Δήμος Μυτιλήνης, θα πληρώσουμε πάλι έτη περισσότερο και μάλιστα επαυξημένο ως Δήμος. Ευχαριστώ. Ενημερώνω ότι είναι 10 λεπτά, να το ξέρετε. Λοιπόν, στα 10 λεπτά θα τελειώσουμε. Έχει κόσμος πολύ. Και Καρασάβα. Τη ζωή του, την εργασία του. Εμείς το φέραμε το θέμα, αυτό μην... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και επίσημα. Να πω... Όχι, αναφέρθηκε το όνομά μου, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και πάντα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να λέμε πάντα αυτό που έχει συμβεί, γιατί αφήνουμε εντυπώσεις και δεν κάνει να αιωρούνται. Εδώ δεν τα είπαμε, αυτά που είπαμε. Αυτό που λέτε ότι είπα. Μπράβο λοιπόν, επειδή είναι καταγεγραμμένα, δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Τι είπα, να σας θυμίσω. Είπα ότι ήδη ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει πάρει ήδη απόφαση. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Λέσβου έχει πάρει ήδη απόφαση. Ο κύριος Κρυπιντήρης είναι εδώ, θα δούμε τα πρακτικά. Και αν έχω πει κάτι διαφορετικό, θα ζητήσω στη δημοσίω συγγνώμη. Ξέρω όμως τι είπα. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό το ζήτημα, όταν ήρθε στο προσκήνιο και με αυτά που ξαναλέω, αυτά που είχα πει δηλαδή, ήρθαν οι υπάλληλοι, τα στελέχη της ΔΕΙΑΛ
και μας εξέδεσαν μια κατάσταση. Και αποφασίσαμε, νομίζω ότι μπορούμε. Ναι, αποφασίσαμε τη συγκεκριμένη στιγμή για τα συγκεκριμένα μας. Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, θέλετε να σας πούμε εμείς για μια απόφαση που πήρε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ότι θα κάνουμε τι. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Είναι ένα... Ακούστε με λίγο. Αυτό, η απόφαση που πάρθηκε από το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Πάρθηκε μια απόφαση καινούργια. Εδώ είναι το Συμβούλιο της Διάρκειας, ο Πρόεδρος, και βάσει αυτή τη απόφαση ας κάνει τα δέω. Θα σας απαντήσω, κύριος Δήμαρχος, γιατί εγώ μίλησα ότι δεν είναι εφικτό άμεσα να εφαρμοστεί, αλλά ως εκπεφρασμένη βούληση λέει πάρα πολλά. Ας μην κρυβόμαστε τώρα και θέλουμε να μην απαντήσουμε στο θέμα. Πρέπει να απαντήσουμε στο θέμα και να έχουμε μια στοχοθεσία. Ακούστε με λίγο, γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς και εμείς την απάντηση. Όχι, θα σας πω εγώ. Όχι, ναι. Όχι, την απάντηση που, από την ερώτηση που κάνατε τη γνωρίζουμε και εμείς. Γιατί άλλαξε λοιπόν η απόφαση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, το γνωρίζετε και εσείς και εμείς. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, έχετε προσφύγει δύο φορές, έχετε χάσει και δύο φορές, έτσι, εναντίον της αυτής της απόφασης ΔΙΑΛ. Δεν θα σας διορθώσω. Μιλάμε για μια απόφαση της διοίκησης, αποκεντρωμένη και επιτροπή του άρθρου 152. Δεν μιλάμε για απόφαση δικαστηρίου. Όχι. Απόφαση διοίκησης. Μέχρι τώρα είπα. Εντάξει, έχετε δικαίωμα να πάτε στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λοιπόν, ακούστε να σας πω λίγο κάτι, κύριε Τζίμι, με όλο το σεβασμό. Γιατί είστε και νομικός, άρα κάποια πράγματα ίσως τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Η διοίκηση ΔΙΑΛ πήρε μια δύσκολη απόφαση στην αρχή της χρονιάς, βλέποντας τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας και το γεγονός ότι δεν μπορούσε πολλές από τις πάγιες ανάγκες να τις εξυπηρετήσει. Μια δύσκολη απόφαση, επιμένω, να εισηγηθεί αυτή την όσο το δυνατόν μικρότερη αύξηση των τιμών. Σε αυτή την απόφαση, τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο της Μητυλίνης, Δημοτική Αρχή, μάλλον να διορθωθώ, όσο και η Δυτική Λέσβος συμφώνησαν και έτσι εφαρμόστηκαν. Τώρα, αν ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει άλλη άποψη, πρέπει να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΛ να πει την άποψή του. Αν πείσει τα μέλη, εσείς είστε εκεί, νομίζω είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να τοποθετηθείτε και εδώ είμαστε, έχουμε το χρόνο να το συζητάμε. Κανένας δεν θέλει να κάνει αυξήσεις στον κόσμο, νομίζω κανένας εδώ πέρα, πόσο μάλλον εγώ ή ο πρόεδρος της ΔΙΑΛ. Και είπαμε να μπει η εταιρεία σε ένα σωστό δρόμο και βλέπουμε μετά στην πορεία πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Αυτά τα είπαμε. Τώρα, με βάση τα δεδομένα τα νέα από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχουμε να πούμε να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΛ. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια προεργασία να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει πάλι να το φέρουμε τελευταία στιγμή, πάλι κατ' επίγον και να μην το συζητήσουμε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το δεύτερο θέμα. Να κάνω και το δεύτερο ερώτημα. Προς τον κύριο Δήμαρχο, αλλά και σε όποιον εκ των Δημοτικών Συμβούλων θέλει να απαντήσει, καθότι δεν ξέρω πραγματικά, υπάρχει μια δυσχέρεια έτσι να κατανοήσω τι συνέβη και από αυτού θα ρωτήσω. Πραγματοποιήθηκε μια συναυλία πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, στο χώρο της Πλάτσα Μάκια, με έναν μεγάλο κατοξιωμένο καλλιτέχνη, μια γνήσια λαϊκή φωνή, τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Σε αυτή την συναυλία, λοιπόν, η οποία, αν κατάλαβα καλά από την αφίσα, διοργανώθηκε από το Σωματείο Άθληση, σε αυτή τη συναυλία κατελήφθη ο διοργανωτής, ο δεν ξέρω ποιος, κατελήφθη να λειτουργεί το χώρο, να γίνεται αυτή η εκδήλωση δίχως άδεια μουσικών οργάνων και κυρίως κατά παράβαση του ωραρίου. Κατελήφθη, αυτό τα γράφει το ΒΑΣ, το Βιβλίο Αστυνομικών Συμβάντων, κατελήφθη να παίζει πιο δυνατά μουσική από τον επιτρεπτό όριο. Καταρχάς, να πω, για να μην υπάρξει πάλι κάποια παρανόμηση ή σκοπούμενη παρερμηνία των λεγόμενων, κανένας δεν είναι κατά των συναυλιών, των εκδηλώσεων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δει εν μέσω θέρους που και οι επισκέπτες του νησιού μας είναι πάρα πολλοί, αλλά και το έχουν ανάγκη οι κάτοικοι. Αλλά είμαστε όλοι υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας και κατά της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Ποιος παραχώρησε
το συγκεκριμένο χώρο για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Με τι αποφάσεις παραχωρήθηκε αυτό, δηλαδή υπάρχει κάποια απόφαση της ΔΕΙΑΛ, με ποιο συμφωνητικό της ΑΔΕΛ. Της ΑΔΕΛ, συγγνώμη το μυαλό μου στον κύριο Βάλεση, συγγνώμη κύριε Βάλεση, της ΑΔΕΛ. Γι' αυτό είπα να μην κάνω και τις δύο ερωτήσεις μαζί και με τι ποσό παραχωρήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος. Ευχαριστώ. Ωραία. Εσύ, δηλαδή, τώρα αλήθεια, εσείς ήταν ο συντάκτης της σημερινής ανακοίνωσης. Θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Γιακουμή, θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ναι, θα απαντήσω εγώ. Καταρχάς... Εντάξει, τώρα να πάω. Θα μιλήσω εγώ. Φυσικά δεν θα απαντήσουν, εντάξει. Όχι, θα μιλήσω μισό λεπτάκι, όχι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ως επικεφαλής παρατάξης μιλάω εγώ. Εγώ μιλάω τώρα ως επικεφαλής παρατάξης, γιατί μειώνει ένα δικό μου τουλάχιστον το μέλος. Αυτή είναι τώρα απάντηση δημάρχου απέναντι σε κάποιον δημοτικό συμβούλο. Αυτή η απαξία που δείχνετε. Είναι σοβαρά τώρα αυτά που κάνετε εσείς. Αν είναι ο συντάκτης ή όχι τη τέτοια και τι δαγκώνε τα χίλια, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε. Δεν μιλάμε καθόλου εδώ μέσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε, αυτή η απαξία, γιατί την κάνετε. Αυτή την απαξία θα σας παρακαλέσω. Κύριε Πουφέλο, από την ώρα που είχε ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, η 21 Δημοτική Σύμβουλη... Δεν μιλάω μαζί σας, κύριε Αλεξή. Η 21 Δημοτική Σύμβουλη... Εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μείνετε στο ρόλο σας. Μιλάω προσωπικά, κύριο Χριστόφα. Να πει για ποιο λόγο δείχνει τέτοια απαξία στο Δημοτικό Σύμβουλο της Παρατάξεως. Παρερμηνεύσετε. Και κανένας όλος, όλοι οι άλλοι, είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε. Η πρώτη φορά το αφήνω να περάσει έτσι στον κύριο Τσακίρη, είναι η δεύτερη φορά που το κάνει στον κύριο Τζιμί. Τι βλέπετε δηλαδή. Όχι, κάντε απολύτω. Ωραία, διορθώστε το. Παρερμηνεύσατε. Παρερμηνεύσατε, δεν υπάρχει καμιά απαξία για κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και τον κύριο Τζιμί. Και αν ανατρέξετε στο διάλογο που κάναμε πρακτικά, θα το καταλάβετε από την προηγούμενη πολύ πολιτισμένη συζήτηση. Μορφασμοί δεν καταγράφονται στα πρακτικά, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Γιακουμή. Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν θέλω να. Προς το πρόσωπό σας, κύριε Κουφέλο, δεν έχω κάτι. Εννοείται. Κύριε Γιακουμή, τι απαντάτε για να καταλάβω. Πάνω στο ερώτημα που θέσατε σχετικά με τη συναυλία, διότι, κύριε Τζιμί, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει γίνει μέσω των δημοσιεύσεων, τη αναπαραγωγή των social media. Σαν να δίνω στο αθλητισμό. Κύριε Τζιμί, θέλει σαν δημοτικό σύμβουλο, πώ θέλετε. Για να βρίσκομαι στο βήμα αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι με κάποια ιδιότητα είμαι εδώ πέρα. Ναι, έχω άμεσα. Έμεσα, όχι άμεσα. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Είστε κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, λέτε, θα μου κάνετε ανάκριση. Αυτό όμως, κοιτάξτε να δείτε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, δηλαδή, δεν έχω μιλήσει σε Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ. Ποτέ όμως. Έτσι, μόνο σε ό,τι έχει σχέση με τα θέματα μου. Δεν έχω επέμβει ποτέ. Κάθομαι σε μία γωνία και ακούω. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά. Δημοκρατία. Και έτσι πρέπει. Σχετικά τώρα με το θέμα το οποίο θίξατε και έχει γίνει αναπαραγωγή σε όλα τα social media και σε όλες τις εφημερίδες και σε όλα αυτά, το οποίο με φωτογραφίζει. Το οποίο το θεωρώ ανήθικο. Το θεωρώ ανήθικο. Εντελώς ανήθικο. Μπορώ να τελειώσω. Όχι. Μισό λεπτό. Ακούστε να δείτε, τώρα εδώ... Θα συνεπιστρέψω στην ερώτηση. Ηθικό είναι το γεγονός, ανήθικο μάλλον το γεγονός που ρωτάμε πώς γίνεται ο αντιδήμαρχος που είναι της άθλησης. Δεν μας λέει αυτή τη στιγμή ποια είναι η έμιστη σχέση που έχει. Έχετε εσείς στοιχεία ο αντιδήμαρχος ότι είναι στην άθληση. Έχετε κάποια. Θέλω έχετε, μα έχετε στοιχεία. Έχετε, ναι. Έχετε στοιχεία. Όχι, εσείς γιατί πετάγεστε, κύριε Τσακίρη. Γιατί απαγορεύεται να μιλάω, κύριε Τσακίρη. Όχι, εντάξει, αλλά κάνουμε διάλογο μεταξύ. Εγώ ρωτάω το εξής. Δεν έχω στοιχεία. Ωραία, δεν έχετε στοιχεία. Ωραία, παρακάτω. Και είναι ανήθικο. Πέστε μου, σα ζητήσω. Ωραία, από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή. Δεν θα σα απαντήσω, κύριε Τσακίρη. Μα δεν είμαι υποχρεωμένο να σα απαντήσω. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ήμουν δηλαδή στην ΑΣΑ, εσείς τώρα θα βρίσκατε, αν είμαι πυρηνικός φυσικός. Τώρα πάμε καλά. Σας παρακαλώ. Μιλάτε με νοήμων άνθρωπο, έτσι. Δεν μιλάτε κανέναν άνθρωπο. Σαφώς, εγώ δεν είπα. Δεν είπα ότι δεν είστε νοήμων. Κύριε Γιακουμή, απάντησε να τελειώνουμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα.
η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή με τη συγκεκριμένη συναυλία, πόσο μάλλον για τον αθλητικό χώρο σαν αντιδημήρχος αθλητισμού, το συγκεκριμένο σημείο καν δεν ανήκει στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα. Ορίστε. Όχι, γιατί ορμόμενος από αυτά τα οποία έχουν οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει προς το πρόσωπό μου. Κάτσε, μισό λεπτάκι. Οι δημοσιογράφοι πατήσανε πάνω σε ένα δημοσίευμα. Έχει να απαντήσει κάποιος επί των ερωτημάτων. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ο συγκεκριμένος χώρος που έγινε η συναυλία ανήκει στην επιχείρηση της ΠΛΑΣ. Σαφώς. Σαφώς. Πού εμπλέκεται η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή. Τι λέτε τώρα. Ανοίγει στην ΑΔΕΛ. Ανοίγει στον ΕΟΚ με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες διατάξεις. Πώς... Τώρα το πήγατε λίγο διαφορετικά. Τώρα, συγγνώμη, αλλά αυτό... ...να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και δίνεις ένα χώρο που δεν έχει άδεια και θα έρθει αύριο τρέχοντας η δημοτική κοινότητα να δώσει άδεια παράταση στο ουραρίο. Τι λες. Εντάξει, τώρα το πάτε λίγο αλλού. Εντάξει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εγώ... Όταν έφερνε ο υλικός στον Αργυρό πριν 4 χρόνια, δεν ισχύαν αυτά τα πράγματα. Επειδή αναφέρει η κοινότητα και γενικότερα, είμαι ένας άνθρωπος που το σοου δεν μ' αρέσει. Μισό λεπτά, κύριε Τζιμί, αφήστε με να τελειώσω. Στον Αργυρό κατελήφθη χωρίς άδεια ο Δήμος ή το διοργάνωσε. Και πρώτα να απαντήσω. Εγώ, κύριε Τζιμί, θεωρώ Παναγιώτη, κύριε Βάλεση. Κύριε Βάλεση, δεν γίνεται. Κύριε Βάλεση, σταμάτησε παρακαλώ. Λοιπόν μπορώ να απαντήσω. Ναι. Κύριε Τζιμί, τι είναι ότι θα κάνει αύριο η κοινότητα, δεν το κατάλαβα. Ό,τι είδα αύριο, δεν ξέρω, εκτός και να μην είδα καλά, αύριο... Μάλλον δεν είδατε καλά, ορίστε. Έρχεται συνεδρία, σωστά. Βεβαίως, τακτική, όχι εκτακτική. Τακτική συνεδρία. Βεβαίως. Ποια δύο θέματα έχετε αύριο? Έχουμε δύο παρατάσεις ουραριών, τα οποία... Για ποια καταστήματα? Το ένα είναι για το Queen, για την ταράτσα, και το άλλο είναι για τον κύριο Ασβεστά. Για το Queen? Ναι. Για το Queen. Καλά, το δεν θα κάνω τον αστυνομικό. Okay, ναι. Και το άλλο είναι... Όχι. Για τον κύριο Ασβεστά. Τρία θέματα. Μπορώ να απαντήσω. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί. Λοιπόν, αφήσατε αιχμή για την κοινότητα, μπορώ να σας απαντήσω. Έχουμε... Μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν. Μπορώ να σας απαντήσω. Έχουμε δύο θέματα. Να ερευνήσουμε λίγο, να τελειώσουμε να απαντήσουμε. Έχουμε δύο θέματα παράτασης ωραρίου για δύο καταστήματα και ένα τρίτο, το οποίο είναι έκτακτο για το home. Καμία συνεδρίαση δεν γίνεται για αυτό το λόγο. Εδώ έχω εγώ το χαρτί. Δεν έχουμε άλλο θέμα. Απλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τα μαγαζιά χωρίς παράταση ωραρίου. Είναι 15 Αύγουστος, δεν θα γίνει άλλο συμβούλιο τον Αύγουστο και δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε τα μαγαζιά χωρίς άδεια. Λίγουν οι άδειες, πάνω αυτό φορώ. Παράταση ωραρίου. Ναι. Για να παίξουν μουσική. Μέχρι τις 3. Μέχρι τις 3. Λοιπόν, να σας πω κάτι γιατί αφήσατε αιχμή για τη δημοτική κοινότητα. Έχω λάβει mail με αίτηση. Λοιπόν. Για τον κύριο Μαργαρίτη από τις 8 Ιουλίου. Από τις 8 Ιουλίου. Η συναυλία έγινε 31 Ιουλίου. Από τις 8 Ιουλίου που έγινε η αίτηση, θα έχω αύριο να καλύψω εγώ κάποιον. Θέλω να το πάρετε πίσω, σας παρακαλώ. Μάλλον δεν έχετε κάποια ενημέρωση σωστή. Λοιπόν, είναι τακτική. Μπράβο. Και δεν ξέρετε τι θα αποφασίσουμε κιόλας. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απόφαση. Δεν ξέρετε αν θα δώσουμε άδεια. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τέλειωσε. Ευχαριστώ. Τέλειωσε. Κύριε Φραγκόπουλε. Μισό λεπτάκι. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι το μαγαζί, ο κύριος Ασβεστάς, όπως και το άλλο το μαγαζί, έχει δικαίωμα να ζητήσει παράταση της μουσικής. Και εμείς έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε. Και δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ σε κανένα κατάστημα. Γιατί θα πρέπει να αρνηθούμε τώρα? Μια μικρή λεπτομέρεια, μιλάμε για εξωτερικούς χώρους. Οπότε και να αιτηθούν, παίρνουν την άδεια. Χρήστο, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Φραγκόπουλε, άκουσε με. Ήδη έχουμε υπερβεί μία ώρα και 10 λεπτά συζητάμε. Λοιπόν, θα κάνει 7 παρά 10 ξεκινήσαμε. Και σιγά μην μίλησε. Έλα τώρα, Παγιώτη, μην μίλησε ένα 20 λεπτό Φιντανής.
Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, δύο λεπτά σε παρακαλώ να τελειώνουμε. Θα πάρω ένα άλλο. Το δώσω άλλο. Προβοκάτσια. Λοιπόν, μιας και ο χρόνος ο περισσότερος αναλώθηκε σε ένα ιδιαιτέρως φλέγον ζήτημα που είναι τη σύνδρευση παύλα υδροδότησης κυρίως των χωριών μας, θα ήθελα να επανέλθω σε μία ερώτηση που είχα κάνει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο προς τον κύριο Βάλεση, ρωτώντας για το πού βρίσκεται η υπόθεση της εκπόνησης της μελέτης του εξωτερικού δικτύου υδροδότησης της πηγής. Τότε δεν είχε ενημέρωση, δικαιολογημένα. Παρακαλώ πολύ να έχουμε ενημέρωση αυτή τη στιγμή ή αν δεν έχουμε, τουλάχιστον στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει, διότι επειδή δεν το γνωρίζετε, υπήρξε μια ζημιά στο δίκτυο πριν από μερικές μέρες, η οποία οφείλω να πω ότι αποκαταστάθηκε πολύ γρήγορα και μπράβο σε αυτούς οι οποίοι συνέδραμαν. Όμως επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι το συγκεκριμένο χωριό θα μπορούσε για πολλούς μήνες το χρόνο να υδροδοτείται με νερό το οποίο θα έρχεται εντελώς δωρεάν στην κεντρική του δεξαμενή. Και η δεύτερη ερώτησή μου να τις κάνω μαζί αφορά στο πρόσωπο του κυρίου Δημάρχου. Έχει να κάνει με την αποκατάσταση της κεντρικής πλατείας της Κόμης και ιδίως του πλακόστρωτου και κάποιας εσωτερικής οδοποιίας η οποία παρουσιάζει προβλήματα καθιζήσεων στα σημεία από τα οποία έχουν διέλθει η κεντρική αγωγή ίδρυυσης αποχέτευσης. Πότε, κύριε Δήμαρχε, υπολογίζετε, αλλά με χρονοδιάγραμμα, ότι θα ξεκινήσει έστω η διαδικασία εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης? Κύριε Βάλαση. Για μένα δεν έχει κάνει, δεν έχει γίνει τίποτα από την τεχνική υπηρεσία μέχρι τώρα, από όσο ξέρω, γι' αυτό που ρωτάτε. Από όσο ξέρω, προς το παρόν. Να απαντήσω εγώ. Στην Κόμη. Έλα, κύριε Καρασάβα. Εντάξει. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η πηγή υδροδοτείται κανονικά από δύο πηγές που βρίσκονται πάνω από το χωριό της Κόμης και επικουρικά όταν υπάρχει μάλλον πρόβλημα στη μεταφορά του νερού με φυσικό τρόπο από τις πηγές από μια γεώτρηση που είναι ανάμεσα στα δύο χωριά. Γνωρίζουμε επίσης ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το δίκτυο που κατεβάζει το νερό είναι πεπαλαιωμένο, περνάει από δύσβατα σημεία τα οποία αφιτρώνουν δέντρα και άλλη θάμνη με αποτέλεσμα να τις σπρώχνουν τις σωλήνες και να τις πάνε, να δημιουργείται συνέχεια πρόβλημα. Το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι οι σωλήνες αμιάντου. Ξέρω ότι δεν είναι το μοναδικό χωριό η πηγή που υδροδοτείται με σωλήνες αμιάντου, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή δεν είναι το μοναδικό χωριό δεν πρέπει να διορθωθεί. Από το 2011 που μπήκα στη διαδικασία να μπω στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Αποφασίστηκε τώρα αυτή τη φορά, επειδή και από την κουβέντα που έγινε προηγουμένως καταλάβαν όλοι το πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος που χρειάζεται η ΔΕΙΑΡ αυτή τη στιγμή να αποκαταστήσει ζημίες ώστε να πάρει ο κόσμος νερό. Δόξα τω Θεώ, η πηγή και η Κόμη αυτή τη στιγμή υδροδοτούν, δεν έχουν πρόβλημα. Και μόλις περάσει το κρίσιμο σημείο του καλοκαιριού, να κάνουμε μια πολύ σοβαρή κουβέντα με τη ΔΕΙΑΛ, ώστε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, εφόσον βρούμε τον πρόσφορο τρόπο, να αλλάξουμε το δίκτυο και να πάρουμε πάλι, να καλλιεργήσουμε τις πηγές, οι οποίες έχουν, δόξα τω Θεώ, ακόμα δίνουν νερό, και να αντικαταστήσουμε το παλιό δίκτυο αυτό που είναι για μεντεσολίνα με άλλο υλικό το οποίο θα είναι φιλικό προς τον άνθρωπο, προς το περιβάλλον. Απλώς δεν το πιάσαμε το ζήτημα ακόμα αυτό, ενώ το έχουμε συζητήσει επιδερμικά,
γιατί τώρα προέχει κάποια χωριά που έχουν πρόβλημα στην υψηδρία να βρούμε λύση. Δεν μπορεί η επιχείρηση, είναι συγκεκριμένα τα άτομα και η τεχνική της και το συμβουλίο της και το διοικητικό της κομμάτι θα πρέπει να βάλει προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι να δοθεί νερό που δεν έχει δοθεί ακόμα και δεν υπάρχει νερό. Πολύ σύντομα θα έχουμε όμως μια πρόταση ολοκληρωμένη, θα τη φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη ΔΕΗ Άλενο. Αν μπορεί να συνδράμει και ο Δήμος και αν αυτό είναι εφικτό, να το κάνει να αλλάξει το δίκτυο. Να απαντήσω κι εγώ. Αυτή την εβδομάδα η Τεχνική Υπηρεσία θα στείλει έγγραφο προς όλους τους Προέδρους σε σχέση με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος που οφείλουμε να κάνουμε για το επόμενο έτος και είναι και προαπαιτούμενο για τον προϋπολογισμό. Προφανώς φαντάζομαι ο Πρόεδρος της κοινότητας Κόμης θα εισηγηθεί αυτό το θέμα. Μετά λοιπόν έχω δεσμευτεί και σε παλιότερο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Φραγκόπουλε, γενικότερη ερώτηση ήταν που ήταν πολύ σωστή. Θα κάτσουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο με βάση προτάσεις που υπάρχουν, να βάλουμε μια προτεραιοποίηση και να προχωρήσουμε όλα τα έργα. Δεν μπορώ να δεσμευτώ με την έννοια χρονοδιάγραμμα αν αυτό θα ολοκληρωθεί η μελέτη το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο ή τον Ιανουάριο, αλλά εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε, να στείλουμε έναν άνθρωπο να κάνει τοπογραφική αποτύπωση, να βγει ένα κοστολόγιο, αλλά ας περιμένουμε πρώτα να έρθει και τυπικά, μην απαξιώνουμε τις κοινότητες. Νομίζω ότι πέρσι, και επειδή υπήρχε και η προεκλογική περίοδος, αυτό δεν έγινε. Δηλαδή δεν κάνανε προτάσεις οι κοινότητες. Φέτος, τώρα σας λέω αυτές τις μέρες, αν δεν έφυγε σήμερα κύριε Παπαχριστοφόρου, μέχρι το Σεπτέμβριο θα τους πούμε να μας κάνουν, να μας υποβάλουν τις προτάσεις και μετά συζητάμε. Όχι, θα τα δούμε συνολικά. Γιατί λοιπόν, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πρόεδρε, θα κλείσουμε αυτό, δεν πω τίποτα, πέντε πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και στην ανακοίνωσή μας είπαμε στον κύριο Χριστόφα ότι προφανώς ο κύριος Βάλης δεν έχει διαχειριστεί τέτοια μεγάλη ποτέ δημοτική επιχείρηση, δεν έχει διαχειριστεί τόσα πράγματα που λένε να κάνει. Αυτά όλα που αναφέρει τώρα ο κύριος Χριστόφας είναι της ΔΕΙΑΛ. Δεν είναι θέμα του Δήμου να κάτσει να τα λύσει. Να κοιτάξει να δείτε πού είναι τα δίκτυα. Όλα αυτά που ακούσαν, όλη η Ελλάδα έχει λειψιδρία, όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, όλη η Ελλάδα έχει. Ο κάθε τόπος κοιτάζει το δικά του πράγματα. Έπρεπε να έρθει, να κάτσει κάτω, να δει πού είναι τα προβλήματα. Αν δεν γινόταν όλη αυτή η φασαρία που λέει αφηγήματα ο κύριος Βάλεσης, εντάξει, και να αρχίζει να μου φιλοσοφεί και να μου λέει τις ιστορίες. Και παρεμπιπτόντως, μια και το αναφέρατε, να σας διορθώσω λιγάκι, δεν είναι φτερωτός Άρης, φτερωτός Ερμής ήταν. Πάση περιπτώσει, προφανώς του ρήμι, πώς το λένε, εν την ρήμι του λόγου το είπατε αυτό. Αφήστε το, ναι, δεν είναι, μην το κάνετε. Αφήστε τη φιλοσοφία, δεν είναι, δεν σας πάει. Βάλτε κάτι άλλο, μπορείτε να ξέρετε καλύτερα. Δεν πάμε να κάνουμε για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν δεν ξεσηκωνόμασταν με το θέμα με τον Παπάδο, δυστυχώς ακόμα ο Παπάδος ήταν εκεί. Και το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Και το βιτίο το που γίναγε μέσα το ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν έδιναν λύσεις. Και τα άλλα τα χωριά στο Πλωμάρι, κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Ναι, μην μιλάτε μονάχα να υπερασπιστείτε ότι επανεκλεγήκατε. Πέστε και κάτι για το Πλωμάρι που κόβεται το νερό, τα χωριά πάνω που κάθονται και δεν μπορούν να τέτοιο. Δεν είναι αυτές λύσεις. Πρέπει η ίδια. Κύριε Πρόεδρε, αυτό κλείνω. Αυτό πρέπει να κλείσω. Μισό λεπτό, κάτσε. Πρέπει να δοθούν λύσεις χθες, όχι σήμερα, χθες. Το είπε ο κ. Φιντανής πολύ σωστά. Έπρεπε να βρεθεί η βλάβη. Τώρα τι κάνουμε, πάμε να κάνουμε μια γεώτηση μετά από δύο μήνες, γιατί σε δύο μήνες θα διαδοθούν, να πέσει πάλι το νερό το οποίο πάλι θα χάνεται. Δεν είναι λύσεις αυτές. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δυστυχώς, κύριε Χριστόφα, σας το λέω, δεν υπάρχει προγραμματισμός στο θέμα της ΔΕΙΑΛ. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι βλέποντας και κάνοντας. Δεν είναι ότι οργανώνουμε, καθόμαστε. Ναι, έχουν λίγα άτομα, είναι λίγα τα στελέχη, τρέχουν οι υδραυλικοί, δουλεύουν. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Τα 6 εκατομμύρια που λέει ότι θα μπουν μέσω της περιφέρειας και θα γίνουν, αυτά θα είναι μετά από 2,5 χρόνια και αν είναι, και αν πραγματοποιηθούν. Πρέπει να γίνει μελέτη από τη ΔΕΙΑΛ. Κύριε Φέλο. Το αν έχω διαχειριστεί μεγάλη ή μικρή επιχείρηση, αφήστε να το ξέρω εγώ. Και δουλειά γίνεται. Ναι, ναι. Όπως πήγατε εσείς αντιπεριφερειάρχης, αλλά εγώ δεν σας είπε ανίκανο, ούτε κανένας σας είπε.
Και ναι, φαίνεται, φαίνεται το δάκρυ. Το αποτελέσμα το σκρινόμαστε και μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα σε έχει φάρει κάτω μηδενός. Λάθος κάνεις. Εζυγίστης, εμετρήθης και ευρέθης ελλειπής. Λάθος κάνεις. Δεν μπορείς αυτό να το κάνεις. Και το χάλασα το αφήγημα. Σου χάλασα το αφήγημα. Εσείς για επίπεδο αφήστε το. Μετά το τελευταίο που κάνατε αφήστε το επίπεδο. Αφήστε το επίπεδο σε μένα. Αφήστε το επίπεδο σε μένα. Κάποιος άλλος μας τίμησε το προηγούμενο για τα επόμενα 5 χρόνια. Κρατήστε την επίπεδο. Επειδή το λέτε πολύ αυτό. Σε 5 χρόνια κάντε υπομονή ρε παιδί. Ηρεμήστε, ηρεμήστε και αν θέλετε. Συνδημότητα κυκλοφορούμε. Αν θέλετε, είναι... αν θέλετε επειδή το αφήγημα αυτό το λέτε πολλές φορές ότι είναι πρόσφατη λαϊκή εντολή. Εδώ δεν τα πούμε μπροστά στη τηλεόραση μια φορά. Σας είναι... καλώ από προεκλογικά. Είναι δυνατόν, κύριε πρόεδρε. Καταλήξαμε. Κύριε πρόεδρε, είναι δυνατόν να... να προβάλλει κάθε ένα στην αξιοσύνη. Ξέρετε ότι είναι, μην προκαλείτε γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά. Πόσο γνωρίζω. Κλείστε το μικρόφωνο. Λοιπόν, προβάλλει κάθε ένα στην αξιοσύνη του εδώ μέσα. Εγώ αυτό μ' αρέσει. Πρόσφατη καταστροφή για την κακοκαιρία των κύριων Κουβέλλων. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, τώρα Πανάγω, τώρα εντάξει. Ποιο είναι το επίπεδο τη συζήτηση, φαίνεται. Εντάξει. Σε τι αναφέρθηκα, σε τι. Βγαίνεις και κάνεις το χειρότερο. Κύριε Πρόεδρε, σε τι αναφέρθηκα το οποίο ήταν προσβλητικό. Δυστυχώς ο κύριος Βαλέζης, αυτός είναι ο πρόεδρος ΔΕΙΑΛ. Δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Καρασάβας και να λέει τι θα κάνουμε στην Κόμη. Δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Φιντανής να λέει τι θα κάνουμε στον Παπάδο. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται όλοι οι άλλοι εκτός από τον πρόεδρο. Ο κύριε. Άσε να μιλήσω λίγο. Νίκο, σε παρακαλώ. Ο κύριος Φιντανής δεν ήρθε εδώ για να σου πει τι θα κάνει. Είναι διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών. Είναι λογικό λοιπόν ο πρόεδρος, ο οποίος έχει το πολιτικό κομμάτι, την πολιτική κατεύθυνση. Ο κύριος Φιντανής ήρθε να πει κάποια τεχνικά θέματα. Αν δεν σε ενδιαφέρουν τα τεχνικά θέματα, τι να σου πω. Λέω, αν δεν σε ενδιαφέρουν, να σου δώσει εξηγήσεις για το τι έγινε. Προφανώς ξεχνάς αυτό που είπε ο κύριος Μανούς. Αυτό που παραδέχονται όλοι. Ο Παπάδος, ο Μεσαγρός είχε προβλήματα κάθε χρόνο. Πέρυσι είχε ο Μόλυβος. Έτσι. Σου είπα ότι πήγαν μέχρι μισό εκατομμύριο τα βιτία. Και σου είπα το αντίθετο παράδειγμα. Φέτος είμαστε στις 8.000. Αυτά όμως τα ξεχνάτε. Φέτος δεν έχει κανένας πρόβλημα. Κανένας μέχρι τώρα. Αυτό θέλετε να το ξεχνάτε. Δυστυχώς. Οκ. Okay, καλό είναι το αφήγημα. Να λέτε. Δεν θα βγαίνει. Και στον Παπάδο, ξαναλέω. Επί 25 μέρες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται ανθρωπίνως. Πέστε μου λοιπόν, αντιστρέφω το ερώτημα, τι δεν κάναμε στον Παπάδο, να το μάθω κι εγώ. Πέστε μου εσείς, τι δεν έκανε η ΔΕΙΑΛ. Για να μιλήσουμε λίγο έρεμα, στον Παπάδο πέρσι όπως λέγατε ότι πήγαν και μεταφέραν αυτά, υπήρχε πρόβλημα νερού. Υπήρχε πρόβλημα, άλλο το ότι κοβότανε και άλλο το να μείνεις 25 μέρες χωρίς νερό. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, κύριε Σεκερτζή, πέστε σας παρακαλώ, τι έγινε με τον πρόεδρο, με τον πατέρα του πρόεδρου του κύριου Καλμάτσου. Κύριε Κουφέλο, σε παρακαλώ. Αυτά θα τα λέμε. Να τα πούμε τι έγινε. Να τα πούμε, έχω πρόβλημα. Όχι, να τα πούμε. Όχι εσείς. Δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν. Όχι εσείς. Κύριε Βαλέση, απευθύνθηκα στον κύριο Σεκερτζή, δεν λέω εσάς. Ο κύριος Σεκερτζής, λοιπόν, ένα αυτοκίνητο, ένα βιτίο. Τις πρώτες μέρες δεν είχαμε βιτίο. Για το πόσιμο το νερό. Έτσι, το δικό μας ήταν με σπασμένες δισκόπλακες και το άλλο ήταν στο συνεργείο. Αποτέλεσμα, χρειαζόμασταν να δώσουμε νερό σε κάποια σπίτια στον Παπάδο για να πληθούν. Βγήκε λοιπόν ο αντιδήμαρχος και ο πρόεδρος, ο Καμάτσος, και συνόδευε το αυτοκίνητο που έλεγε ότι αυτό, παιδιά, το νερό είναι για τη Λάτρα, να το πω έτσι, για τα τέτοια. Μη πόσιμο. Πέρασε αυτό. Τη μέρα που δόθηκε το νερό, το βράδυ περίσσεψαν 5 τόνοι. Ήταν πόσιμο νερό πια, με το κανονικό το βιτίο. Με συγκεκριμένο ανθρώπου, με σύμβαση στη ΔΕΙΑΛ. Μπροστά στο σπίτι του πατέρα, του Προέδρου, σταμάτησε να το βάλει. Εδώ είναι, μα το έχω κουβεί. Και με τον Καμάτσο και με τον τέτοιον. Ο πατέρας λοιπόν του Προέδρου θεώρησε ότι αυτό είναι μη πόσιμο. Και έγινε... αυτό που έγινε. Μία διαμάχη τέλος πάντων και τα λοιπά. Κύριε Βαλέση, όχι από εσάς. Ναι, το λέω όμως γιατί αυτή είναι. Τον κύριο Σεκερτζή έγινε. Συμφωνώ. Εγώ το έχω συζητήσει και με τον κύριο Καμάτσο
και με όλους. Αλλά δεν θέλω να γίνεται παρανόηση. Κύριε Βάλαση, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πάμε κύριε τα πρόεδρε, θέματα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο. Όχι. Έχει δύο θέματα. Τελείωσε. Το θέμα έκλεισε. Έχει δύο θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως. Το ένα είναι, κύριε Κουφέλο. Από ημερησίας λέτε. Ναι, εκτός ημερησίας. Ναι, και το άλλο είναι από τον κύριο Τσιμπούλη. Να το εισηγηθώ. Ε? Να το εισηγηθώ. Ναι. Ναι, κύριε Χριστόφα, συγγνώμη αν το έχω λίγο μπροστά μου. Το έχω. Το έχετε διαβάσει. Νομίζω ναι. Ότι όλοι το έχουν. Είμαστε, ναι. Πρόκειται για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα, οι οποίοι μάλλον ασκήθηκε τουλάχιστον από το Δήμο μια ασφαλιστικά μέτρα, ναι, με προσωρινή διαταγή, στην οποία δυστυχώς δεν είχε το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Και τώρα ακολουθεί η κύρια συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών. Και αυτό θα θέλαμε να ρωτήσουμε, επειδή καταλαβαίνουμε και πιστεύω μοιραζόμαστε όλοι αυτό, την αγωνία αυτών των ανθρώπων, αν θα συνεχίσουν να είναι στην καθαριότητα ή όχι. Αν έχει γίνει σύμφωνα με τον νόμο η προσήκουσα από τη νομική υπηρεσία τουλάχιστον γνωμοδότηση, ώστε να μπορούμε και με μία απόφαση προφανώς είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε της Δημοτικής Επιτροπής, αναλόγως δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον νόμο που πηγαίνει για να πάρει τη σύμφωνη γνώμη, να κατατεθούν προς επίρρωση των επιχειρημάτων των 25 αυτών ατόπων που είναι στην καθαριότητα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει θέμα στην καθαριότητα. Μισό λεπτό. Θα δώσω το λόγο. Μετά. Ναι. Θα δώσω το λόγο, κύριε Κουφέλο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρασάβα και ο κύριος Αλεξίου έχει, βέβαια, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, έχει ασχοληθεί με το θέμα. Φυσικά, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου πρέπει να. Θα τοποθετηθεί. Ναι. Να πω ότι εμείς αύριο στη Δημοτική Επιτροπή το έχουμε ως θέμα. Υπάρχει εισήγηση νομικής υπηρεσίας. Δυστυχώς. Η εισήγηση νομικής υπηρεσίας δεν είναι θετική. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πολιτικό όργανο, τόσο η Δημοτική Επιτροπή όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Από το διάλογο, νομίζω, μπορεί να προκύψει κάτι θετικό για αυτούς τους εργαζόμενους, όπως άλλωστε κάναμε και στο πρώτο διάστημα. Κύριε Καρασάβα, πάμε. Λοιπόν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, την Παρασκευή βγήκε η ημερήσια διάταξη. Την έχουν πάρει οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν, κύριε Τσακίρη. Επειδή θέλουμε τη βοήθειά σας. Ναι. Ναι, βέβαια. Όχι μόνο. Και σαν συναδελφικά. Γιατί πάντα ζητάμε βοήθεια όταν χρειάζεται. Την Παρασκευή, ξαναλέω, έφυγε η ημερήσια διάταξη που περιείχε αυτό που λέω. Ευχαριστούμε πολύ. Η οποία περιείχε το θέμα μέσα. Ακ του νόμου, η αρμοδιότητα είναι της Δημοτικής Επιτροπής. Εντάξει, δεν είναι. Ναι. Όμως, υπάρχουν κάποιες άλλες λεπτομέρειες που πρέπει να τις πούμε για να τις γνωρίζουμε όλοι μας, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Να πω λοιπόν το εξής, ότι όντως την αρμοδιότητα δίνει στην Δημοτική Επιτροπή. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να ζητήσουμε, όπως είπατε και εσείς, την γνωμάτευση, την γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Η νομική υπηρεσία του Δήμου γνωμάτευσε. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοι την έχουν τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά σας την πω, την έχω μαζί μου. Είναι αρνητική. Εντάξει, πρέπει να το διαβάσω. Αν αφήνετε, το διαβάσω. Μπράβο. Παρόλα αυτά όμως, η νομική υπηρεσία, παιδιά, μην μιλάτε μεταξύ σας. Παιδιά, για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Αφήστε να το πω και μετά θα πούμε ό,τι θέλουμε. Η νομική υπηρεσία καλώς έπραξε, πήρε την νομοθεσία, είδε τι λέει ο νόμος και βάσει της νομοθεσίας γνωμοδότησε. Από εκεί και πέρα, εμείς, από ό,τι ξέρω, ο ρόλος μας, γι' αυτό είμαστε κιόλας εδώ και γι' αυτό έχουμε τόσα θέματα για να ψηφίσουμε θετικά ή αρνητικά και γι' αυτό πάμε και στις δημοτικές επιτροπές και ψηφίζουμε θετικά ή αρνητικά. Ο ρόλος μας ποιος είναι, είμαστε πολιτικό όργανο, σεβόμαστε τον νόμο μεν, αλλά αν ο νόμος ζητάει ένα πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει να έρχεται σε εμάς, αφού η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας είναι ξεκάθαρη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι λέει ο νόμος, αυτό πρέπει να κάνουμε, βάσει αυτού και αυτού, άρα δεν θα πρέπει καν να ψηφίζουμε. Ας το πάρουν υπηρεσιακά λοιπόν
οι υπάλληλοι του Δήμου και υπηρεσιακά να το προχωρήσουν. Δεν είναι όμως έτσι. Απ' τη μια σου λέει αυτό πρέπει να κάνεις, απ' την άλλη μεριά πάρε την ευθύνη για αυτό που κάνεις. Πάμε τώρα. Έχουμε τις εξής τρεις επιλογές. Πρώτη επιλογή ήταν αυτή που κάναμε την Παρασκευή, να το φέρουμε σαν θέμα εντός ημερήσιας για να συζητηθεί αύριο. Επειδή όμως εσείς και καλώς πράξατε, το φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης, να σας πω τα υπόλοιπα δύο που μπορούμε να κάνουμε και θα συναποφασίσουμε όλα εδώ. Όλοι εδώ. Στο άρθρο 44 του νόμου 5027, στη δεύτερη παράγραφο, λέει: το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητα της παραγράφου 1. Η παράγραφος 1 είναι αυτές οι αρμοδιότητες που δίνει στη Δημοτική Επιτροπή. Στο δε άρθρο 4 λέει: η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Έχουμε λοιπόν τρεις επιλογές. Ή να το αφήσουμε το θέμα σήμερα και να το πάμε αύριο στην Δημοτική Επιτροπή, στην οποία σας λέω εμείς ως παράταξη έχουμε λάβει την απόφαση, παρόλο που γνωρίζουμε τις συνέπειες του νόμου όταν η νομική υπηρεσία γνωματεύει διαφορετικά από αυτό που θα πράξουμε, να υπερψηφίσουμε υπέρ των εργαζομένων. Και επειδή ξέρω ότι και εσείς το ίδιο νομίζω ότι θα πράξετε, παίρνουμε το βάρος που μας αναλογεί για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι λόγος ουσίας και έχει να κάνει με τους εργαζόμενους. Και αν θα πρέπει να υποστηρίξουμε κάποιους ανθρώπους είναι αυτοί, και δεν γνύφω κανέναν τώρα, με γνωρίζουν όχι τους γνωρίζω, οι οποίοι στον δρόμο δεν πήγαν, φύγαν από τα γραφεία, κάναν κάποια δουλειά η οποία μας έκοψε τα πόδια μας και έκοψε και το μεροκάματό τους. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι αν η κυβέρνηση εκάστοτε παίρνει κάποια ιδιότυπα μέτρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να βαφτίσει κάποιους εργαζόμενους ειδικών συνθηκών και μόλις εκλείψουν αυτές τις συνθήκες να τους πετάξει τα ζήτητα. Στο κάτω-κάτω της γραφής η κυβέρνηση είναι απρόσωπη. Εμείς τους γνωρίζουμε όλους και μας γνωρίζουν όλοι. Αυτό είναι το θέμα ουσίας. Αλλά υπάρχει και ακόμα ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα αυτό? Ότι επιτέλους ας ασκήσουμε και εμείς τα καθήκοντά μας. Άμα είναι για ζητήματα τα οποία κάνουν τζιζ στην κυβέρνηση και καλείται να πάρει αποφάσεις, μας τα πετάει εμάς, μας δίνει ένα νόμο που λέει πρέπει να τον ακολουθήσετε πιστά γιατί θα μπείτε φυλακή, αλλά την άλλη μεριά ψηφίστε, για ποιος είναι ο ρόλος μου? Να ψηφίζω υποχρεωτικά αυτό που θέλει κάθε κυβέρνηση? Δεν έχουμε καμιά κυβέρνηση. Γενικότερα μιλάω. Αφού μου δίνεις την επιλογή να έρθω σε μια επιτροπή την οποία δεν έχεις θεσπίσει εσύ, την έχεις αναβαθμίσει και έχεις κάνει τρεις επιτροπές μία, φέρνεις όλα τα θέματα που κέρδισες σε αυτή την επιτροπή, έχεις το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα να μιλάει για θέματα θεωρητικά και πολιτικές και δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις που καίνε εδώ, τις στέλνεις εκεί. Γιατί δεν μπορείς να ψηφίσεις όπως θέλω εγώ? Άρα λοιπόν αυτά τα δύο τα ζητήματα με κάνουν εμένα ως πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής να σας πω ότι αύριο και με τη σύμφωνη γνώμη της παράταξης της δικής μας ότι θα ψηφίζαμε υπέρ των εργαζομένων. Αυτή είναι η λόγη για να ξέρετε. Εφόσον όμως το θέσατε το θέμα, καλύτερα είναι για όλους μας να χρησιμοποιήσουμε την παράγραφο 2 που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο με ειδική αιτιολογία που μπορούμε να τη βρούμε. Αυτή είναι η ειδική αιτιολογία, υπάρχει λόγος. Σήμερα, χωρίς να καθυστερήσουμε, γιατί αν πάμε αύριο στην Δημοτική Επιτροπή και πούμε το θέμα είναι σοβαρό και το στέλνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ξαναρθούμε 26 Αυγούστου εδώ. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι μια λύση που πρέπει να την πάρουμε. Προτείνω λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αύριο θα έχουμε απόφαση, αλλά αν θέλετε σήμερα να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με το ρόλο που έχει και να πάρουμε, χρησιμοποιούμε στο άρθρο 2 την απόφαση και στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στη Δημοτική Επιτροπή. Αυτή είναι η εισήγηση που κάνω εγώ. Και ξαναλέω, αυτό το λέει στο άρθρο 4. Αυτό λέει στο άρθρο 4. Δυο λεπτά, Προκόπη. Αν πάμε να το κάνουμε αυτό που λες, γίνεται.
Όχι, μας λέει όμως ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ξαναλέω, πριν πάει σε αυτή την παράγραφο, λέει, μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίσει ότι ασκήσει το ίδιο τις αρμοδιότητες που είχε δώσει στη Δημοτική Επιτροπή. Άρα εμείς σήμερα, αν αποφασίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα και έχουμε την αιτιολογία που χρειάζεται να έχουμε και έχουμε και την απόλυτη πλειοψηφία, παίρνουμε την απόφαση σήμερα και ξεκουράζει τον κόσμο όλος. Ξεκινάει τον αγώνα του, έτσι κουράζει. Ναι, έλα κύριε Αλεξίου. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Πράγματι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι για πολλά χρόνια δουλεύουν εδώ στο Δήμο Μυτιλήνης. Είχαν μπει τότε μέσω COVID για τις ανάγκες που υπήρχε τότε στο Δήμο, γενικά σε όλη τη χώρα, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τότε, διότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Σήμερα είναι αποδειγμένο ότι η καθαριότητα υπολειτουργεί. Βρίσκουμε παραπλήσιες λύσεις όπως είναι η ΔΑΠΑΛ και τα λοιπά, που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στο Δήμο για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες και με την εμπειρία που έχουν πλέον, αλλά και είναι απαραίτητη για να λύσουμε τα προβλήματα της καθαριότητας εδώ στην πόλη μας. Και υπάρχει και μια μικρή μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι αυτοπεριστασία, είναι τεχνίτες, άλλος ξυλουργός, άλλος μπενταζής, άλλος άλλη ειδικότητα, οι οποίοι και αυτοί προσφέρουν στην καθημερινότητα. Πρότασή μας είναι, καταρχάς για μένα, να συντηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ενώτερο όργανο και μπορεί να καλύψει την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Διότι πηγαίνοντας στα δικαστήρια, θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μεγαλύτερη ισχύ από τη Δημοτική Επιτροπή. Όσο για την αρνητική απόφαση και γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, δεν τη ζητήσαμε εμείς. Κατέθεσε αίτηση ο δικηγόρος τους, ο οποίος ζητούσε τον τρόπο πώς θα μπορούν να γίνει αποδοχή κτλ. Με αποτέλεσμα ήταν αυτοδίκαια, έπρεπε η νομική υπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει. Άρα δεν τη ζητήσαμε εμείς. Εμείς ζητήσαμε και σαν εργαζόμενοι εδώ στο Δήμο, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, ζητήσαμε να, αν δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν όπως έγινε με την ΚΑΠΑ 3. Επειδή ήμουν και πρωτεργάτης τότε και γύρω στα 30-40 άτομα τότε είχε μετατραπεί σύμβαση απορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνο μέσω της κυβέρνησης τότε, το ζητάμε και αυτό το ίδιο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πιάσουν δουλειά, έτσι, και να μπορούν να ζήσουν και οι οικογένειές τους. Πράγματι αισθάνεται μια πικρία, όλοι το καταλαβαίνουμε, όταν δουλεύεις 3-4 χρόνια και 5 να βρεθείς στον δρόμο μέσα σε μια μέρα. Δυστυχώς ήταν άτυχη όταν η δικαιοσύνη, το οποίο δεν μπορούμε να τη σεβόμαστε βέβαια, τόσο στη ΔΕΑΛ τους έδωσε παράταση, όσο και στο κοινωνικές φαινόμενες, πήραν και αυτή παράταση, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι αδικήθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τους προστατέψουμε, να τους βοηθήσουμε, σήμερα να πάρουμε την απόφαση να την κλείνουμε, γιατί νομίζω ότι είναι πλέον απαραίτητη και νομίζω ότι όλοι το ζητάμε εδώ, δεν διαφωνεί κανείς, άρα και η απόφασή μας θα είναι ομόφωνη. Να μιλήσουμε μετά το εργατικό. Ναι. Μίλησε ο κύριος Αυγουστίδης. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εμείς από τη μεριά μας, αλλά η συσπήρωση, συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αίτημα των 25 εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας που διεκδικούν την παραμονή στην εργασία τους, εξυπηρετώντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ένα κρίσιμο για το Δήμο τομέα, τις οποίες ανάγκες βέβαια το Υπουργείο Εσωτερικών αρνείται συστηματικά να ικανοποιήσει με το διορισμό μόνιμου προσωπικού. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους κλάδους και στο Δήμο μας και αλλού. Σας θυμίζω τις σχολικές καθαρίστριες για τις οποίες ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Χρησιμοποιείται πάντα η απαράδεκτη μέθοδος, οι ανάγκες σε προσωπικό να καλύπτονται με το μανδύα των προσωρινών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν ημερομηνία λήξης, με αποτέλεσμα την ανακύκλωση των εργαζομένων. Μέσω των συμβάσεων αυτών οι εργαζόμενοι, όπως στην περίπτωσή μας, των 25 του τομέα καθαριότητας, παραμένουν ουσιαστικά σε καθεστώς ομοιρίας, παλεύοντας με δικαστικά μέσα να παραμείνουν στις εργασίες τους για όσο περισσότερο διάστημα γίνεται. Σαν Δημοτική Παράταξη συμφωνούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθούμε ομόφωνα το πάγιο και διαρκές των αναγκών που καλύπτουν με την εργασία τους στο Δήμο αυτοί οι άνθρωποι και να γίνει αποδεκτή από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου το σκεπτικό της αίτησης που έχουν καταθέσει, ακόμη και αν λόγω της νομοθεσίας η στάση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου είναι αρνητική. Τέλος,
ένα γενικότερο ζήτημα πολιτικό. Ζητάμε να τεθεί επιτέλους τέρμα στο καθεστώς προσλήψεων με συμβάσεις εργασιακής ομηρείας για να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς ανακύκλωσης των εργαζομένων. Σεβασμό στο δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα το λόγο. Ποιος θα... Ναι. Ένα δευτερόλεπτο για να μην δημιουργούμε και ούτε υψηλές προσδοκίες στον κόσμο, γιατί καλό είναι και όλοι ομονοούμε στο να συνεχίσουν να δουλεύουν. Δεν υπάρχει κανένας που διαφωνεί ως προς αυτό, αλλά για να μην φύγουν από εδώ χαρούμενοι και η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Εάν δεν υπάρχει σύμφωνη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι άκυρη. Εμείς δεν είπαμε ότι υπάρχει κάτι, είναι, έχουμε άλλη άποψη. Το θέμα είναι ποιο. Πρέπει να δοθεί. Το πρόεδρο του εργατικού. Για ένα λεπτό, πρόεδρε, επειδή ο κύριος Τζιμής σωστά το είπε και εγώ να βοηθήσω την κουβέντα. Μπορεί να η αποκεντρωμένη να έχει μια έγκριση, μια αρνητική. Έτσι. Όμως δεν πάβει, αυτή είναι μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα την πάρουν τα παιδιά και θα πάνε να διεκδικάσουν τα ασφαλιστικά τους μέτρα, έχοντας μπροστά του ο δικαστής ένα Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο που θα λέει ότι ναι μεν, αλλά άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιάσουμε το δικαστή από το λαιμό. Δεν γίνεται αυτό. Κύριε Δημάρχε. Να σημειώσω, όχι, με μισό λεπτό για τέξη. Ναι, ναι. Όχι, είπα μισό λεπτό, λοιπόν, είπα πάμε, στο, πάμε, στο πρόεδρο. Ναι, επειδή θα πρόεδρε, λίγο απλά να πω. Το ζήτημα είναι μεγάλη σημασία και είναι πολιτικό ζήτημα. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εκεί έξω σε μια πόλη που ήθιστε να είχε 30.000, 32.000 κατοίκους και αυτή τη στιγμή με τους επισκέπτες έχει 50 και 55.000 κάθε μέρα. Η δουλειά έχει πολλαπλασιαστεί, οι εργαζόμενοι είναι οι ίδιοι και λιγότεροι, πέρα από τους ανθρώπους αυτούς υπάρχουν άλλοι λιγότεροι, γιατί υπήρχαν συμβασιούχοι, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Η αυτεπιστασία αυτή τη στιγμή έχει μείνει με τρεις ανθρώπους, τα σχολεία μας, οι ανάγκες τους, για πράγματα τα οποία κάναν αυτοί οι έμπειροι τεχνίτες, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα, πέρα από ότι πολύ καλά μπορεί να λέει η νομική επιστήμη, το ζήτημα είναι πολιτικό με την έννοια της καθημερινότητας και ουσιαστικό για τους δημότες και τις δημότησες που μένουν σε αυτό το Δήμο. Αυτό μόνο σαν τοποθέτηση. Κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου. Ναι, ευχαριστώ για το βήμα το οποίο μας δίνεται. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπε και ο Δήμαρχος, ότι το θέμα είναι πολιτικό. Και όλες οι κυβερνήσεις έχουν φτιάξει όλο αυτό το οπλοστάσιο στο να υπάρχουν εργαζόμενοι που να δουλεύουν με μπλοκάκια και να μην αφήνουν, τους εργαζόμενους και να μην αφήνουν τους Δήμους να μπαίνουν μόνιμο προσωπικό. Εμείς, πάγια θέση του Εργατικού Κέντρου είναι αυτή. Μόνιμο προσωπικό. Ούτε τρίμηνα, ούτε τετράμηνα, ούτε εξάμηνα, ούτε με μπλοκάκια. Υπάρχει συνάδελφός μας από τους 25 που δουλεύουν, που δούλευαν, που έχει συμβάσεις από το 2000 και έχει περάσει από εδώ πέρα καμιά 7-8 δημοτικές αρχές. Και έχει ευθύνη και η σημερινή που μείνει αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο, έχει ευθύνη και όλες οι προηγούμενες. Υπάρχει συνάδελφος από αυτούς που δεν έχουν σήμερα δουλειά και τη χάσαν πριν 2 μήνες, που τον κόψαν το νερό γιατί χρωστάει 300 ευρώ. Και άκουγα τόση ώρα να κουβεντιάζεται για νερό. Και υπάρχει εδώ πέρα άνθρωπος ο οποίος τον κόψαν το νερό για 300 ευρώ. Για μας αυτό ήρθαμε να πούμε, να εκφράσουμε την αμέριστη στη συμπαράστασή μας σαν Εργατικό Κέντρο στους συναδέλφους απολυμμένους, αλλά να δεσμευτεί και η Δημοτική Αρχή, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έτσι όπως φωνάζατε μεταξύ σας, να το πω έτσι, το προηγούμενο θέμα, να κατεβείτε και να χρειαστεί να κατεβούμε όλοι μαζί κάτω στα Υπουργεία και να χτυπήσουμε το χέρι και να πούμε χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό και στη καθαριότητα και στη τεχνική υπηρεσία και οικονομική υπηρεσία και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Ένα λεπτό μπορώ να πω κάτι κι εγώ για το θέμα αυτό, γιατί αφορά και τα χωριά μας. Ναι, πείτε. Εμείς λοιπόν σαν δίκτυο κοινοτήτων είχαμε παραστεί στο δικαστήριο που είχαν εργαζόμενοι αυτοί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν καθημερινά στα χωριά μας και έδιναν λύσεις.
είτε στα σκουπίδια, είτε τεχνίτες οι οποίοι ήταν μπογιατζίδες, μπετατζίδες. Και πράγματι η πρόταση που έκανε ο πρόεδρος και ακούστηκε προηγουμένως, πρέπει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμη να ανεβούμε αυτή τη μέρα που δικάζεται αυτή η υπόθεση. Είναι η ψυχή του Δήμου αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να τους σταθούμε δίπλα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καρασάβα, η νομική υπηρεσία είχε γνωμοδοτήσει στους υπόλοιπους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΛ και στο Κενοφελές? Όχι, γιατί δεν τη ζητήθηκε. Δεν είχε. Δεν τη ζητήθηκε. Τώρα δεν το φέραμε εμείς. Καταλάβατε. Είναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω, κύριε Δήμαρχε. Πρέπει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πρόεδροι των κοινοτήτων να είμαστε τη μέρα του δικαστηρίου επάνω. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Κύριε Κουφέλο. Τα διαδικαστικά, Πρόεδρε, επειδή τουλάχιστον ας κρατήσουμε τους τύπους. Ναι, όχι, συγγνώμη, απλώς δεν πειράζει, θα μιλήσει. Πρέπει να βρούμε την ειδική αιτιολογία που λέει. Έτσι, από την πλειοψηφία θα φαντάζομαι ότι έχουμε. Μην μας πούν τουλάχιστον ότι δεν το κάνετε χωρίς να έχετε την αιτιολογία. Πάμε, κύριε Κουφέλα. Λοιπόν, καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει θέμα από το νόμο και η νομική υπηρεσία, το λέω τώρα επειδή είναι συνάδελφοι, αλλά το ξέρετε κιόλας, σας το έχουν ενημερώσει, όσοι θα ψηφίσουν, και πολύ σωστά είπε ο κύριος Σωστόφας ότι είναι πολιτική ευθύνη, πάμε για παράβαση καθήκοντος, έτσι, ένας έκαστος. Και πρέπει να την πάρουμε αυτήν την απόφαση, χωρίς να θέλω να περιαυτολογώ και να λέω, με εντολή του Περιφερειάρχη, τότε ήμουν αντιπεριφερειάρχης, στα COVID τα δικά μας, ανέβηκα και ομολόγησα αποδέχτηκα μάλλον την αίτηση ασφαλιστικών και έτσι κερδίσανε τα ασφαλιστικά και μετά πει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη και αυτό στην κύρια αίτηση ασφαλιστικών, για να αποδεχθεί την αίτηση των ασφαλιστικών και έτσι τα παιδιά που δουλεύουν στο COVID δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια. Άρα θέλω να πω ότι είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό να υπάρχει, γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Χρυσόφα πριν, αν υπάρχει γνωμοδότηση από δικηγόρο ο οποίος να λέει αυτά τα πράγματα. Τώρα για αυτό που είπε ο κύριος Μαμούλης, ότι πρέπει να ανεβούμε όλοι πάνω, επειδή έχουμε μια αλφα εμπειρία με τα δικαστήρια, περισσότερο χαμό θα κάνουμε παρά δεν θα ευνοήσει τόσο πολύ. Θα είμαστε μαζί. Εμείς συνεννούμε στο να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να λυθεί υπόφαση αιτιολογημένα λόγω του ότι. Ναι, σήμερα θα γίνει. Σήμερα θα γίνει ότι πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι επιτακτική ανάγκη. Λόγω και όλος της μεγάλης αθρώας, όπως είπε πριν ο κ. Χριστόφας, αθρώας προσέλευσης τουριστών κλπ. Και είναι αυξημένες οι ανάγκες. Επιτακτικά το φέρνουμε από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την έλλειψη προσωπικού και λόγω του κατεπήγοντος έρχεται από την Οικονομική Επιτροπή, παίρνουμε την αρμοδιότητα εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί πολύ σωστά είπε ο κ. Αλεξίου, ο δικαστής όταν δει μπροστά του ότι υπάρχει απόφαση ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο, το κρίνει πολύ διαφορετικά. Ευχαριστώ. Και είναι... Άρα νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας, ψηφίζουμε, κατά δεν είναι κανένας, άρα συμφωνούμε όλοι, περνάει ομόφωνα. Εντάξει, παιδιά. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα πρότεινα και το εξής. Εδώ μέσα στο Συμβούλιο υπάρχουν αρκετοί νομικοί δικηγόροι. Θα ζητούσα παράκληση όλοι οι δικηγόροι, όλοι οι νομικοί να παραβρεθούν αυτή τη μέρα στο δικαστήριο για να στηρίξουν, τους εργαζόμενους. Γιώργο, δεν ακούμαστε μέσα βέβαια στην αίθουσα, αλλά θα είμαστε εκεί να είμαστε δίπλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, απλά δεν έχουμε δικαίωμα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο θέμα με εισηγητή τον κύριο Τσιβγούλη, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλίνης για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύγχραστων παραλίων ίσο Λέσμου του 2025. Κύριε Τσιβγούλη. Ναι, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι ως τακτικό μέλος να είμαι εγώ και ως αναπληρωματικός ο κύριος Βράνης. Έχουμε αντιρρήσεις. Λοιπόν, περνάει ομόφωνα. Δεύτερο πάμε στα θέματα. Βάρ και το ψήφισμα. Ένα ψήφισμα για την πυρκαγιά συμμόρφη. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ένα μήνα περίπου προκλήθηκε από άγνωστη αιτία μια πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή της Μόριας, η οποία έκαψε περίπου 200 στρέμματα. Δυστυχώς, βάσει το ΕΛΓΑ δεν μπορούν να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες. Και επειδή οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν υποστεί πολλά λόγω με το νοσηλευτικό, θα παρακαλούσαμε το Σώμα με ένα ψήφισμα, ότως ώστε να το στείλουμε στο Υπουργείο, να αποζημιωθούν κατ' εξαίρεση. Γιατί η καμένη έκταση είναι κάτω των 300 στρεμμάτων και δεν μπορεί να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ. Αλλά όμως θεωρούμε ένα ψήφισμα να κάνουμε ένα αίτημα στο Υπουργείο, μια παράσταση, ότως ώστε να μπορούν να αποζημιωθούν. Επειδή έχει γίνει και κάτω με τη Βρυσά, είναι και με τα στρέμματα, πόσο έχει κάψει του καθενός. Και δεν συγκεντρώνει και αυτό που λέει ο κ. Μαρινάτσο, έχει δίκιο τα 400 στρέμματα, ότι είναι μικρότερο των 300 στρεμμάτων. Το είχαμε αντιμετωπίσει και στη Βρυσά αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν. Εμείς θα το κάνουμε χίλιες φορές. Απλά. Ωραία, το κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Πρέπει να κάνουμε ένα ψήφισμα και ό,τι βγει. Πρωτού μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διαταξής, να ακούσουμε και το ψήφισμα για τα δύο τα κορίτσια που στη Σκοπηλασία στα οποία. Εντάξει, να τελειώνει, να το κλείνουμε και αυτό, εντάξει. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλίνης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στη Μυτιλινιά αθλήτρια Κοπηλασία του Ναυτικού Ομίλου Μυτιλίνης, Δήμητρα Ελένη Μιλένα Κοντού, καθώς και συναθλήτριά της Ζωή Φίτσιου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο αγώνισμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Η επιτυχία τους αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών τους όλα αυτά τα χρόνια και καθιστά πρότυπο για κάθε παιδί που ασχολείται ή σκέφτεται να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, εξοδοτούμε τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει την οργάνωση της υποδοχής στη Μυτιλίνη και την απόδοση όλων των πρεπουσών σε Ολυμπιονίκη τιμών στην αθλήτρια Μιλένα Κοντού. Εντάξει. Νομίζω το ψήφισμα θα βοηθήσει ή πρέπει να το κάνουμε στήλ απόφασης. Ποιο? Το. Για την πυρκαγιά της Μόριας. Μόρια. Γιατί. Σαν απόφαση πώς. Ότι πράγματι είναι. Γιατί το, ένα ψήφισμα. Για τη Μόρια λέει. Για τη Μόρια λέει. Για τη Μόρια λέει. Τι απόφαση θα είναι, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ναι, ένα ψήφισμα. Πρέπει να το σκεφτούμε κάπως. Να κάνουμε κάτι πιο σωστό. Και στο επόμενο μπορεί. Λοιπόν, αν ωραία. Είναι αυτό θα το φέρει στο επόμενο που έχουμε τώρα πάλι μέσα στον Αύγουστο και θα το συζητήσουμε εκεί. Και με στοιχεία κιόλας. Ναι, άρα μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, εντάξει. Συγκρότηση Επιτροπής για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Την προηγούμενη φορά το κουβεντιάσαμε, αλλά δεν πήραμε την απόφαση που λέει ο κύριος Κουνέλης. Εισηγούμε την Επιτροπή όπως την είχαμε συζητήσει για το κτηματολόγιο. Να πω εδώ ότι αυτή τη στιγμή την ενημέρωση την πρωινή που είχα έχουν παραλάβει τους φακέλους το 60%. Άρα σημαίνει ότι η Επιτροπή αυτή από αύριο με το καλό πρέπει να λειτουργήσει, να πάει να βοηθήσει, να βρει. Προφανώς κάποιοι δεν τους βρίσκουν ή είναι. Άνθρωποι που μένουν στην Αθήνα και δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά τώρα είναι η συγκυρία από τον Αύγουστο. Αρκετοί έρχονται στα σπίτια για διακοπές να τους βρούμε. Λοιπόν, εισηγούμε το. Ναι, ναι. Τα ακίνητα τα 300 περίπου που ήταν. Όχι, όχι. Πρώτα θα ολοκληρωθεί η πολιτική διαδικασία για την περιοχή της Γέρας και μετά. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ώστε το κτηματολόγιο να πει πήγε καλά. Πάμε και στα επόμενα. Γιατί δεν λύνεται με 300 ακίνητα, το έχετε πει όλοι. Υπάρχει, μπορώ να πω κάτι. Ναι, να τελειώσει και να γίνουν στις ερωτήσεις. Πάνω σε αυτό δεν είναι τίποτα. Με έχετε τακτικό μέλος. Επειδή έχω χώρο εργασίας και ο κύριος Αυγουστίδης έχει πολύ περισσότερο χρόνο από μένα. Αν μπορεί να γίνει τακτικό μέλος ο κύριος Αυγουστίδης και να γίνει. Εγώ το έβαλα τυπικά στην εισήγηση, δεν όρισα γιατί έπρεπε να απευθυνθώ στον κύριο Κουφέλο και στην κυρία Τσιριγό τι να πούν. Λοιπόν, ωραία, κανένα πρόβλημα. Άρα. Τον κύριο Μαρινάτο Σωτήριο, το διαβάζω για τα πρακτικά, ως αντιδήμαρχο πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλίνης, τον κύριο Σικυρτζή Παναγιώτη, ως αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γέρας, τον πρόεδρο του ΤΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου ή οριζόμενο εκπρόσωπό του, έχω μιλήσει με τον κύριο Μανολακέλη, θα είναι ο ίδιος. Και έλεγα ένα δημοτικό σύμβουλο με τον προερχόμενο της παρατάξης μειοψηφίας, άρα ο κύριος Αυγουστίδης, με ένα πληρωματικό τον κύριο Μανούσο και εκπρόσωπο του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου, που έχω μιλήσει, είναι και εδώ σήμερα, τον κύριο Μαμόλη. Κύριε Δήμαρχε, πάνω σε αυτό, αντί τον κύριο Μαμόλη σε όλους,
θα μπορούσε η Επιτροπή ανά το χωριό να έχει τον εκάστοτε πρόεδρο. Γιατί υπάρχουν θέματα. Είναι επιτροπή. Ωραία, είναι ο κύριος Μαμούς έχει συντονισμό. Είναι πρόεδρος του Επιτροπίου. Μπορεί να πάσει στιγμή και μετά αφορά και την περιοχή του κιόλας. Να πω κάτι, κύριε Κουφέλα. Επειδή, σε αυτό που λέει τώρα ο κύριος Χριστόφας, επειδή θεωρώ τουλάχιστον εγώ ότι η μεγαλύτερη κοινότητα είναι η κοινότητα Μυτιλήνης. Και με τα μεγαλύτερα προβλήματα, δηλαδή η Μυτιλήνη περιλαμβάνει τα πάντα. Μάλλον τα πάντα. Έχει τα περισσότερα προβλήματα σε σχέση μαζί με τις γέρας, βέβαια. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, ναι. Επειδή έτυχε να εμπλακώ σε αυτή την ιστορία, γιατί κατά τύχη έχω ιδιοκτησία την οποία πήγα να κάνω διόρθωση. Πήρατε φάκελο, ίσως από αυτό. Ναι. Θέλω να επισημάνω το εξής. Από την αρχή που έγινε, ας πούμε, η διαδικασία στο Επιμελητήριο Λέσβου, έφυγαν όλοι με τη λογική, και αυτό ανακοινώθηκε και από το δελτίο τύπου που έβγαλε στις 6 Ιουνίου το κτηματολόγιο Ελλάδος, κάπως έτσι λέγεται, δεν ξέρω, δεν είναι πια ΑΕ. Δεν ξέρω, ναι, το ελληνικό κτηματολόγιο είχε βγάλει με ανακοίνωση ότι θα ειδοποιηθούν όλοι. Ξεκίνησε λοιπόν τις ειδοποιήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία που πήρα, ειδοποίησε μόνο το 32%. Ο λόγος ήταν γιατί δεν είχε επικαιροποιημένα στοιχεία των προσώπων που έπρεπε να ειδοποιήσει. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν ειδοποιήθηκα. Επειδή ακριβώς είδα την εκδήλωση και πήγα αυτοβούλος, μου λένε πήγαινε στο σπίτι σου, θα ειδοποιηθείς. Σε 15 μέρες δεν με ειδοποίησε κανένας. Παίρνω τηλέφωνο και με μια σπουδή μου είπαν όσους ξέρεις πες, γιατί χάλασε η ιστορία στο, δεν υπάρχουν στοιχεία να ενημερώσουν. Θέλω να επισημάνω, είναι ένα ζήτημα, μια κριτική καλόπιστη, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός από πλευράς Δήμου και τοπικών κοινοτήτων, κυρίως τοπικών κοινοτήτων. Εγώ μίλησα με τους προέδρους και αυτοί μείναν στην ίδια λογική με τον πρόεδρο του χωριού μου. Λέει, ρε, του λέω, πρέπει να βγεις, να κάνεις μια ανακοίνωση από τα χωνιά της κοινότητας ότι γίνεται διόρθωση εκεί. Ένα παράδειγμα στη Λευκάδα. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων πήραν το τοπογραφικό υπόβαθρο με τα διαγράμματα των κτημάτων και τα τοιχοκόλλησαν στα χωριά τους. Και ο καθένας που έβλεπε καταλάβαινε ότι αυτή είναι η περιοχή. Πήρα το ποδήλατο, ας πούμε, και γύριζα όλη την Ευριακή το πέραμα να ειδοποιήσω γνωστούς μου που ήξερα ότι είναι στην περιοχή μου. Ήμουνα στην περιοχή Παπάδο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αλλά αυτή η Επιτροπή μπορεί να το κάνει. Και όχι μόνο αυτό. Εμένα με φοβίζει το πίσω, τα 2.800 περίπου. Αν δεν υπάρξει κινητοποίηση, αυτό που κατάλαβα είναι ότι το κτηματολόγιο της Ελλάδος, πώς λέγεται, πέφτει πολύ μακριά από μας. Αν δεν υπάρξει ενημέρωση από πλευράς Δήμου, Επιτροπής και ΟΤΑ και συνεταιρισμών, κύριε Δήμαρχε, που ναι, έχουν την ευαισθησία αυτή, δεν θα μπορέσουμε να το φέρουμε σε πέρας και νομίζω ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία αυτή. Και ένα δεύτερο στοιχείο που παρατήρησα είναι ότι παρόλο που μας έλεγαν ότι θα είναι σχετικά ανέξοδη η διαδικασία, υπάρχει ένα πλήθος επιδόσεων με δικαστικούς επιμελητές που αυξάνουν το κόστος διόρθωσης. Έχουν πάρει φωτιά οι δικαστικοί επιμελητές, έχουν τραβήξει όλοι στη γέρα και κάνουν επιδόσεις. Και καταλαβαίνω να κάνω επίδοση στο δημόσιο, γιατί έχω έναν αγνώστο ιδιοκτησίας γείτονα, αλλά το να κάνω μία επίδοση σε έναν μη όμορο γείτονα, τον οποίο, ας πούμε, πήγα και τον βρήκα και του λέω άμα κάνεις μία υπεύθυνη δήλωση στο ΚΕΠ ότι δεν είσαι όμορος ιδιοκτήτης και ότι δεν μπορώ ως εκ τούτου
να βεβαιώσω για τα όρια του κυρίου Αυγουστίδη, ας πούμε. Δεν τελειώνει η υπόθεση, γιατί πρέπει να δώσω το σαραντάρι. Μου είπε δικαστικός επιμελητής, είχε μια ηλικιωμένη που είχε 6 επιδόσεις, 4, 6, 24, 240 ευρώ. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το δούμε. Δεν λύθηκε, κύριε Μαμόλη. Και υπάρχει ένας προβληματισμός και, ένας αναβρασμός, αν θέλετε, στη γέρα πάνω σε αυτό το θέμα. Υπήρχε άνθρωπος που είχε 8 σαραντάρια, 320 ευρώ. Χώρια τα τοπογραφικά και χώρια όλα αυτά. Θα πρέπει, Δημαρχέ, δεν πρέπει να είναι μόνο επιτελική επιτροπή, να είναι και πρακτική, να παρακολουθεί, να επεμβαίνει σε, αν υπάρχουν ζητήματα θεσμικά, να ενημερώνει, ας πούμε, τη Δημοτική Αρχή. Έτσι. Αλλά επιμένω στο ζήτημα της κινητοποίησης, πρόεδρε του Δικτύου Κοινοτήτων. Δεν έγινε κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο. Αυτή που λέει ο Δήμαρχος γίνανε από στόμα σε στόμα. Τρέχαμε να ειδοποιήσουμε γνωστούς μας, φίλους μας. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν γίνονται τα πράγματα έτσι. Αυτό έκανε. Απλά για τα πρακτικά, επειδή δεν το πρόεδρος επιτροπής θα είναι ο κύριος Μαρινάτος, έτσι ως... Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για την επιτροπή, τους συμμετέχοντες.